ΔΣ του Συλλόγου Κορονίδας θέλει να σας ευχαριστήσει για τη σημερινή σας παρουσία. Βέβαια φαίνεται ότι λιγότερο αντιλαμβανόμαστε τέτοια ζητήματα που πραγματικά έχουν σχέση σοβαρή με τα, όπως είναι τα ζητήματα υγείας, και νομίζω ότι είναι και ζητήματα παιδείας, δηλαδή που φαίνεται ότι υστερούμε στο να κάνεις μια εκδήλωση τέτοια με περιεχόμενο που έχει σχέση με την υγεία και να μην υπάρχει αυτή η θετική ανταπόκριση. Θεωρούμε χρήσιμη όμως αυτή την ενημέρωση, γιατί η υγεία είναι το πιο πολύτιμο αγαθό. Πήραμε την πρωτοβουλία αυτή μαζί με τον γιατρό καρδιολόγο κύριο Πιταρά Ανδρέα να γίνει μια παρουσίαση, συζήτηση για την νόσο Νάξος. Η πρόληψη είναι στοιχείο που μπορεί να αντιμετωπίσει τα περισσότερα προβλήματα, γι' αυτό θεωρούμε σπουδαία τη γνώση. Θα γίνει η παρουσίαση από τον γιατρό, τον κύριο Πιταρά, και μετά μπορεί να γίνουν ερωτήσεις αλλά και συζήτηση. Ο Σύλλογος Κορονίδας, εκτός από την προσπάθεια στη διάδοση της παράδοσης των εθήμων του τόπου μας, κάνει προσπάθεια και σε κοινωνικά προβλήματα όπως τα ζητήματα υγείας. Θα αναπτύξουμε και άλλες δραστηριότητες. Χρειαζόμαστε τη στήριξή σας στην παρουσία σας. Σας ευχαριστούμε. Να πω και ποιοι μας τιμούν με την παρουσία. Μας τιμούν με την παρουσία τους από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαλατσίου η Κατερίνα Βιτζιλαίου και ο Χωριανόπουλος Νίκος. Από τους εκπολιτιστικούς συλλόγους, από τους Κεραμιώτες, είναι ο Νίκος ο Φιλογέννης, πρόεδρος του συλλόγου, και ο Κοντοπίδης Κυριάκος Ταμίας. Από το Δαμαριώνα είναι ο κύριος Νίκος Δημήτρης, ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Δαμαριώνα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΝΑΣ. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Να ξεκινήσει τώρα ο γιατρός την παρουσίαση και να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Είναι ιδιαίτερη χαρά να βρίσκομαι ανάμεσα σε συμπολίτες και συμπατριώτες. Ο ρόλος μας, εκτός από το να έχουμε ένα ιατρείο να κάνουμε έρευνα, είναι και η επιμόρφωση του κοινού σε θέματα που πραγματικά βοηθάνε στο να προλαβαίνουμε και όχι να τρέχουμε και να μην φτάνουμε εντός εισαγωγικών, γιατί οι εκδηλώσεις αυτές προσπαθούν να μην ανήκουμε σε αυτόν τον περίφημο σύλλογο για την αφασία, βλέπετε, να είμαστε δηλαδή σε αφασία, αλλά να έχουμε άποψη για τα θέματα που μας αφορούν. Και όσον αφορά το θέμα της άσκησης που αφορά τα παιδιά μας, αφενός να κάνουμε ασφάλεια άσκηση, αλλά και το κάθε άτομο που θέλει να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα άσκησης να το κάνει με ασφάλεια και να καρποθεί όλα τα ωφέλη της άσκησης χωρίς να καιροφυλακτεί κάποιος κίνδυνος, γιατί όλοι έχουμε δει παραδείγματα, όπως εδώ βλέπετε κάποιοι αθλητές, κατά τη διάρκεια του αγώνα είχαμε κάποια τραγικά συμβάντα, όπως βλέπετε εδώ αυτός ο αθλητής κατέρευσε και πέθανε κατά τη διάρκεια του αγώνα, και εδώ ένα άλλο παράδειγμα πάλι στο ποδόσφαιρο, ένας άλλος αθλητής ο οποίος κατά τη διάρκεια του αγώνα κατέρευσε από ένα σκοπτικό επεισόδιο και δυστυχώς επήλθε το μοιραίο, και βλέπετε είναι τραγικό να βλέπει κανείς τέτοιες εικόνες, ενώ στο 95% των περιπτώσεων, για να μην πω στο 99% των περιπτώσεων, όλα αυτά μπορούμε να τα προλάβουμε. Και η άσκηση σίγουρα έχει ένα ευεργετικό ρόλο, γι' αυτό και όλες προσπαθούμε τα παιδιά μας να ακολουθούν ένα πρόγραμμα άσκησης, αλλά και οι μεγάλοι, όπως θα δούμε, να έχουν καλή φυσική κατάσταση, γιατί βλέπετε δεν υπάρχει
παράγοντας κινδύνου ή κατάσταση του καρδιαγγειακού συστήματος που να μην έχει ευεργετικό όφελος. Βλέπετε, θέλετε την υπέρταση, την κολπική μαρμαργή, τη στεφανία νόσο, την παχυσαρκία, το διαβήτη, τα εγκεφαλικά επεισόδια, τη δυσλιπιδεμία, την νευρική ανεπάρκεια, την καρδιακή ανεπάρκεια. Σε όλες αυτές τις οντότητες και ανανοσήματα η άσκηση έχει ένα ευεργετικό προφίλ. Πόσο όμως ασφαλές είναι να ξεκινήσει κάποιος ένα πρόγραμμα άσκησης, γιατί χρειάζεται κάποιος προληπτικός έλεγχος για να ξεκινήσει κανείς με σιγουριά ένα πρόγραμμα άσκησης. Ευτυχώς η ελληνική πολιτεία, θα έλεγα σε σύγκριση με άλλες χώρες, είμαστε μπροστά και να ευλογήσουμε τα γένια μας στο θέμα αυτό. Εδώ και αρκετά χρόνια έχει θεσπίσει τον υποχρεωτικό προαθλητικό έλεγχο και στα σχολεία, στα παιδιά που θα ακολουθήσουν στο πλαίσιο του σχολείου ένα αθλητικό πρόγραμμα, που λέει να γίνει μια εξέταση αφενός και αν χρειαστεί ένας περαιτέρω έλεγχος για να αποκαλυφθεί κάποιο πιθανό πρόβλημα, και τα παιδιά αφενός εδώ στο περιβάλλον του σχολείου και τα παιδιά που ακολουθούν ένα άθλημα πλέον σε πιο σοβαρή βάση, που είναι, βλέπετε, πολεμικές τέχνες, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλι ή οτιδήποτε άλλο. Επίσης πρέπει το παιδί να έχει ένα δελτίο υγείας με τη φωτογραφία του, με ένα ενδελεχή έλεγχο που ο γιατρός θα σφραγίσει υπεύθυνα το δελτίο αυτό, ότι το παιδί με ασφάλεια μπορεί να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα άσκησης. Ευτυχώς έχουν εκλείψει φαινόμενα γονέων που έρχονται και κλιπαρούν να υπογράψει κανείς χωρίς να δει, να εξετάσει το παιδί να υπογράψει αυτό το δελτίο υγείας, και έχουν δει όλα αυτά χρόνια τα μάτια μου πολλά πράγματα που κανείς αμφιβάλλει αν κάποιος είναι γονιός ή αν έχει ενδιαφέρον για το παιδί του. Και μια και είδαμε αυτά τα προηγούμενα δύο βίντεο, οι αιτίες που κανείς μπορεί να έχει ένα τραγικό συμβάν ευνηδίου θανάτου κατά διάρκεια της άθλησης, κατά κύριο λόγο βλέπετε τα μισά περιστατικά είναι οι διάφορες μυοκαρδιοπάθειες που θα ασχοληθούμε και σήμερα και θα δούμε και συνολικά όλους τους παράγοντες κινδύνου που μπορεί να μας απειλήσουν κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Και βλέπετε είναι οι άλλες καταστάσεις που αφορούν τα στεφανιαία, συγγενείς ανομαλίες κλπ. Τι περιλαμβάνει λοιπόν ένας προαθλητικός καρδιολογικός έλεγχος? Το ατομικό και το κληρονομικό ιστορικό, που είναι πολύ σημαντικά γιατί παίρνουμε μια σφραγίδα δωρεάς από τη φύση που είναι ή θετική ή αρνητική, η κλινική εξέταση, το ηλεκτροκαρδιογράφημα, ένα υπερχοκαρδιογράφημα, το γνωστό σε όλους τρίπλεξ, και σε επιλεγμένα παιδιά ή ενήλικες θα χρειαστεί και παραπέρα έλεγχος, που μπορεί να αφορά μια 24ωρη καταγραφή καρδιογραφήματος, το Holter όπως είναι πιο γνωστό, από τον εφευρέτη της εξέτασης αυτής, πιθανά μια δοκιμασία κόπωσης, μια μαγνητική τομογραφία σε περιπτώσεις που έχουμε κάποιες μυοκαρδίτες, συγγενείς καρδιοπάθειες ή οτιδήποτε άλλο, αξονική τομογραφία σε περίπτωση που έχουμε ανευρίσματα ή οτιδήποτε άλλο, και σε επιλεγμένες περιπτώσεις που έχουμε παιδιά που απειλούνται από κακοήθεις αριθμίες και ευνίδιο θάνατο, μπορεί να κάνουμε και ένα ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο για να δούμε αν εκλείονται αυτές οι κακοήθεις αριθμίες. Οι πληροφορίες που παίρνουμε από τον έλεγχο υγείας για άσκηση στα παιδιά είναι πρώτα-πρώτα η κατασκευή και η λειτουργία της καρδιάς και των αγγείων, αν υπάρχουν αριθμίες και να τις ταυτοποιήσουμε αν είναι αθώες ή αν απειλούν τη ζωή του παιδιού ή γενικότερα του αθλούμενου, αν υπάρχει κάποια πιθανή βαλβιδοπάθεια, συγγενείς γενετικές ανομαλίες που μπορούν να έχουν ξεφύγει από το παιδί, ατροή στη γέννηση του παιδιού, και μην ξεχνάμε ότι είχαμε 3 και περισσότερα χρόνια πανδημίας που η πρόσβαση στο γιατρό δεν ήταν εύκολη και βλέπουμε προβλήματα υγείας που φάνηκαν τώρα μετά την πανδημία γιατί είχαν αφαιθεί στην τύχη τους ή δεν είχαν εξεταστεί άτομα για να μπορούμε να τα αποκαλύψουμε. Τα φυσήματα τα γνωστά σε όλους που θα δούμε τι είναι. Οι πιθανές μυοκαρδιοπάθειες πρέπει σίγουρα να μας ξεφύγουν. Η αναιμία που βλέπουμε σε πολλά παιδιά και είναι ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί τον οργανισμό και δεν αφήνει τα παιδιά να ασκηθούν και να αποδώσουν όσο πρέπει, αλλά μην ξεχνάμε ότι η αναιμία επηρεάζει και την απόδοση του παιδιού στο σχολείο και την ανάπτυξή του και οτιδήποτε άλλο και πρέπει να το αποκαλύψουμε. Και είναι περίεργο ότι ρωτάω γονείς πότε έχουν κάνει εξετάσεις στα παιδιά τους και αν έχουν δει τον αιματοκρίτη ή το σίδηρο και με κοιτάνε σαν
σαν να μου λέει γιατρέ, τι να τις κάνεις, εξετάσεις το παιδί, μια χαρά είναι, νέο είναι, αλλά δεν γράφει στο μέτωπό μας τα προβλήματα που έχουμε. Σε μερικά παιδιά από νωρίς έχουμε σφραγίδα δωρεάς αρνητική από τη φύση και έχουν ψηλή χοληστερίνη και δυσλιπιδημίες που πρέπει έγκαιρα να το διαπιστώσουμε, γιατί πολλές φορές αυτοί είναι οι νεαροί εμφραγματίες του μέλλοντος, δηλαδή τα άτομα που παθαίνουν έμφραγμα στα 35, στα 40, αυτά τα άτομα πρέπει να τα αποκαλύψουμε από πριν για να τα προστατεύσουμε. Διαταραχές στο σάχαρο σε μερικά παιδιά, όπως και του θυροειδούς, που το βλέπουμε γιατί μπορεί να κάνουν αρρυθμίες λόγω της διαταραχής του θυροειδούς, παιδιά που είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα, και οι γονείς πιστεύουν ότι θα το πάρουν μπόι και πρέπει το παιδί μάλλον με τα κιλά που έχει να φτάσει 2-3 μέτρα, για να περιμένουμε ότι θα χάσει τα κιλά αυτά δηλαδή. Και βέβαια σε μερικά παιδιά υπάρχει και το θέμα της υψηλής αρτηριακής πίεσης. Ναι μεν πιο σπάνια από τους ενήλικες, αλλά δεν πάβει να είναι μια οντότητα που πρέπει να το αποκαλύψουμε. Άρα βλέπετε είναι μια εξίσωση με πολλούς αγνώστους. Όλα αυτά πρέπει να τα αποκαλύψουμε σε ένα προαθλητικό έλεγχο που έχουμε στα παιδιά, αλλά και για κάθε αθλούμενο και κάθε ηλικίας. Γιατί αρκετά από αυτά που σας είπα δεν τα γράφει στο μέτωπό μας, πρέπει να τα αποκαλύψουμε. Έτσι λοιπόν, στο ατομικό ιστορικό πρέπει να παίρνουμε την ώρα που εξετάζουμε το παιδί, το ρωτάμε αν είχε πρόσφατα ή στο παρελθόν κάποιο πόνο εδώ στο στήθος κατά τη διάρκεια της άσκησης ή οτιδήποτε άλλο, αν είχε ένα φτερούγισμα ή αίσθημα παλμών ή αυτό το χτύπημα στο στήθος, ή αν ένιωσε άσχημα ότι του λείπει ο αέρας ή οτιδήποτε άλλο. Αν το παιδί σε καθιστή ή ξαπλωμένη θέση, αν σηκωθεί απότομα, αν ζαλίζεται ή αν έχει αναφέρει κάποιο λιποθυμικό επεισόδιο στο παρελθόν. Αν υπάρχει μια δύσπνοια, λέει, να λείπει αέρα στο παιδί που να μην μπορούμε να την εξηγήσουμε, ή τελευταία να λέει ότι κουράζεται πιο εύκολα, είναι αυτό που λέμε σαν να τελειώνουν οι μπαταρίες, και ενώ τα άλλα παιδιά συνεχίζουν να ασκούνται, αυτό συνήθως κάθεται στην άκρη και σταματάει πιο νωρίς. Αν υπάρχει ιστορικό καρδιακού φυσήματος, το οποίο βέβαια θα το δούμε και εμείς στην εξέταση, αλλά να ξέρουμε αν το έχει αναφέρει κι άλλος γιατρός στο παρελθόν, και βέβαια αν διαπιστώσουμε να έχει αυξημένη αρτηριακή πίεση. Το κληρονομικό ιστορικό επίσης είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν στην οικογένεια υπάρχει ιστορικό ευνηδίου θανάτου από τους συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού σε νεαρά άτομα καρδιακής αιτιολογίας, τότε το παίρνουμε σοβαρά υπόψη και το αξιολογούμε. Δηλαδή, αν κάποιος έχει πεθάνει, πατέρας ή παππούς ή θείος, οτιδήποτε, σε νεαρή ηλικία και έχει ταυτοποιηθεί ή ευνίδιος θάνατος αγνώστου αιτιολογίας ή καρδιολογικής αιτιολογίας, τότε οφείλουμε να το ξεκαθαρίσουμε. Επίσης, αν οι γονείς ή οι παππούδες σε νεαρή ηλικία μέχρι τα 50 ή τα 60, ανάλογα είναι άνδρας ή γυναίκα, έχει πάθει έμφραγμα ή εγκεφαλικό, το παίρνουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Αν έχουμε ιστορικό υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας ή διατατικής, όπως θα δούμε, κάποια σύνδρομα που μπορεί να έχουν ξεφύγει είναι τα παιδιά που είναι πολύ αδύνατα με μακριά χέρια, να σας αναφέρω ένα παράδειγμα, το σωματότυπο του φασούλα ας πούμε, μπορεί να αποκαλύψουμε στα παιδιά ένα σύνδρομο σπάνιο Marfan, που σε αυτά τα παιδιά είναι η αορτή διαταμένη και μπορούν να κάνουν ανευρίσματα ή να έχουν και προβλήματα στις βαλβίδες που πρέπει να τα αποκαλύψουμε. Αν κάνουν αρρυθμίες και πρέπει να το δούμε, και βέβαια μια και αφορά εδώ συμπατριώτες, την νόσο της Νάξου, που θα αφιερώσουμε ένα μέρος της ομιλίας για να δούμε τι είναι αυτό και πώς μπορούμε να αποκαλύψουμε και να προστατεύσουμε τα άτομα αυτά που πάσχουν από την νόσο αυτή. Στην κλινική εξέταση είπαμε το σωματότυπο του παιδιού, αν είναι παχύσαρκο ή αν είναι αυτός ο σωματότυπος, μπορεί να είναι αυτό το σύνδρομο Marfan, αν έχει καρδιακό φύσημα το παιδί, αν ακούμε παθολογικούς τόνους στην καρδιά, αν η καρδιά δηλαδή χτυπάει παθολογικά, έχει κάποιους ειδικούς τόνους που εμείς μπορούμε να τους ερμηνεύσουμε, τη πίεσή τους που τη βλέπουμε με τον ντόπλερ, αλλά μπορούμε να δούμε και στο πιεσόμετρο αν έχουμε ενδείξεις στα παιδιά ότι είναι αυξημένη η πίεση, γιατί βλέπουμε ότι έχει αρχίσει και ζορίζεται η καρδιά τους, και βέβαια αν υπάρχει διαφορά της πίεσης ανάμεσα στα δύο χέρια, το οποίο θα δούμε πάλι στον υπέρηχο αν έχουμε κάποια στένωση ισθμού αορτής, όπως θα δούμε. Και το καρδιακό φύσημα στα παιδιά είναι ένα πολύ συχνό έβριμα, και
το διαστολικό φύσημα, γιατί υπάρχει συστολικό φύσημα και διαστολικό. Αν υπάρχει διαστολικό φύσημα, είναι πάντα παθολογικό. Πρέπει να το ψάξουμε. Να βρούμε τι αιτίας είναι και πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Τώρα, το 60% των παιδιών έχουν στην ακρόαση ένα φύσημα. Πάνω από το 90% των φυσημάτων είναι φυσιολογικά και χαρακτηρίζονται σαν αθώα, λειτουργικά ή φυσήματα ροής. Τα υπόλοιπα είναι στην δικαιοδοσία μας να τα ψάξουμε περισσότερο για να βρούμε αν υπάρχει κάποια παθολογική οντότητα που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Το καρδιογράφημα μας δίνει πάρα πολλές πληροφορίες και αξιολογούμε το καρδιογράφημα πολύ σοβαρά, γιατί αν έχουμε κάποια φυσιολογικά ευρήματα ή κάποια ήπια προβλήματα, δεν απαιτείται άλλος έλεγχος και το παιδί μπορούμε να του δώσουμε το πράσινο φως για να συνεχίσει η άσκηση. Αν έχουμε κάποια οριακά ευρήματα και είναι ένα μόνο, δίνουμε πάλι το πράσινο φως. Αν είναι δύο ή περισσότερα, πρέπει να το ψάξουμε περισσότερο το παιδί. Και αν έχουμε παθολογικά ευρήματα πλέον στο καρδιογράφημα, το παιδί πρέπει οπωσδήποτε να το ψάξουμε με λεπτομέρεια για να δούμε αν υπάρχει πρόβλημα και πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Το υπερηχογράφημα καρδιάς είναι ένα πολύτιμο όργανο σε συνεργασία με το καρδιογράφημα που μας συμπληρώνει τις πληροφορίες που παίρνουμε από την καρδιά και τα αγγεία του παιδιού ή γενικότερα του αθλούμενου. Και βλέπετε εδώ για παράδειγμα τη στένωση ισθμού αορτής. Κοιτάξτε, εδώ είναι το αορτικό τόξο, εδώ κατεβαίνει η αορτή και βλέπετε εδώ είναι σαν κλεψίδρα. Στενεύει η περιοχή αυτή και το παιδί αυτό αρχίζει και ανεβάζει πίεση πολύ ψηλή στο ένα μέρος, ενώ από την άλλη μεριά στο αριστερό χέρι ή στο αριστερό πόδι είναι πολύ χαμηλότερη πίεση, ενώ στο δεξί είναι πολύ ψηλότερες οι πιέσεις, και βλέπουμε ότι η καρδιά ζορίζεται, οπότε το καταλαβαίνουμε και το βλέπουμε στον υπέρηχο και βλέπετε αυτό διορθώνεται χειρουργικά και υπάρχει πλήρης αποκατάσταση. Απ' την άλλη μεριά σε παιδιά ή και σε αθλούμενους ενήλικες βλέπουμε κάποια ανεβρίσματα της αορτής. Κοιτάξτε πώς εδώ είναι το αορτικό τόξο, πώς βλέπετε πώς ξεχυλώνει εδώ, πώς διευρύνεται, με αποτέλεσμα να αυξάνει το κίνδυνος να σπάσει, να γίνει η ρήξη του ανεβρίσματος με μοιραία αποτελέσματα, το οποίο αν το προλάβουμε είναι περίπατος γιατί αντιμετωπίζεται. Από εκεί και πέρα έχουμε σε μερικά παιδιά στην αορτική βαλβίδα που βλέπετε εδώ, που είναι η βαλβίδα που ανοίγει για να σπρώξει η καρδιά το αίμα να το μοιράσει σε όλο το σώμα, αντί να είναι τρίπτυχη η βαλβίδα, να έχει δηλαδή τρία φυλλαράκια που βλέπετε εδώ πέρα, είναι δίπτυχη, έχει δύο φυλλαράκια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σε πολλά από αυτά τα παιδιά ή να μην κλείνουν καλά αυτά τα φυλλαράκια και να έχει ανεπάρκεια η βαλβίδα, ή να μαζευτεί ασβέστιο με τον καιρό, να στενέψει η βαλβίδα και να χρειαστεί κάποια στιγμή αντικατάσταση, γιατί στενεύει πάρα πολύ και η καρδιά η κακομοίρα δεν μπορεί να σπρώξει το αίμα μέσα από τη βαλβίδα και έχει σοβαρά προβλήματα που απειλεί τη ζωή ή και την ποιότητα ζωής του παιδιού ή του αθλούμενου. Και βλέπετε εδώ χαρακτηριστικά εδώ η τρίπτυχη βαλβίδα, πως φαίνεται είναι σαν το σήμα της Mercedes, ενώ η δίπτυχη βλέπετε είναι αυτό το πράγμα εδώ. Και αν με τον καιρό βλέπετε μαζεύεται ασβέστιο ή υπάρχει μια φλεγμονή που αποδομεί τη βαλβίδα, κοιτάξτε πως στυλτή είναι αυτή η βαλβίδα φυσιολογική, όταν είναι αποτίθεται ασβέστιο αυτό δεν αφήνει τις πτυχές να ανοίξουν και έτσι υπάρχει η στένωση της βαλβίδας. Άλλη οντότητα που βλέπουμε στα παιδιά, και εγώ όλα αυτά τα χρόνια που βλέπω τα παιδιά που ίσως έχουμε τη μεγαλύτερη σειρά παιδιών αθλητών στον κόσμο, τώρα επεξεργαζόμαστε στα στοιχεία και θα αρχίσουμε να τα δημοσιεύουμε, έχουμε πάνω από 5.000 παιδιά νεαρής ηλικίας αθλητές, που η μεγαλύτερη σειρά στον κόσμο είναι μέχρι 900, οπότε νομίζω θα είμαστε leaders στο θέμα αυτό σε λίγο διάστημα. Βλέπουμε τα παιδιά που έχουν μεσοκολπική επικοινωνία μπορεί να έχει ξεφύγει. Δηλαδή, ο τείχος, το διάφραγμα που χωρίζει τους δύο κόλπους, τον αριστερό κόλπο και τον δεξιό κόλπο, αντί να είναι συμπαγές και άθικτο, αφήνει ένα άνοιγμα και επικοινωνεί ο ένας κόλπος με τον άλλο. Αυτό πρέπει να το αποκαλύψουμε, γιατί αν είναι μικρό απλά το παρακολουθούμε, αν είναι μεγάλο βλέπετε το κλείνουμε με ένα καθετήρα που μπαίνει μια ομπρέλα, εδώ εντός εισαγωγικών, και κλείνουμε, αν είναι μεγάλο το άνοιγμα, τότε πρέπει να κλείσει με χειρουργική αντιμετώπιση. Άλλη οντότητα που μπορούμε να βρούμε σε παιδιά, πιο σπάνια γιατί συνήθως θα το αποκαλύψουν από νωρίς οι παιδίατροι, αλλά μην είστε όμως και σίγουροι, είναι η μεσοκοιλιακή επικοινωνία. Δηλαδή,
Ο τείχος στο διάφραγμα που χωρίζει τις δύο κοιλίες παρουσιάζει ένα άνοιγμα και επικοινωνεί η μία κοιλία με την άλλη. Βλέπετε. Και το οποίο είναι σοβαρό γιατί το παιδί στην προσπάθεια αρχίζει να γίνεται μπλε, εμφανίζει εύκολη κούραση, δύσπνοια και σίγουρα δεν είναι κατάσταση που πρέπει να το αφήσουμε στην τύχη του. Και αυτό διορθώνεται χειρουργικά και έχουμε πλήρη ίαση και αποκατάσταση 100% του παιδιού με ασφάλεια να κάνει ό,τι θέλει. Μια άλλη πολύ σημαντική οντότητα είναι η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Αυτή πραγματικά δεν πρέπει να μας ξεφύγει, γιατί ο κίνδυνος για ευνίδιο θάνατο στα παιδιά αυτά είναι πάρα πολύ ψηλός. Δηλαδή, βλέπετε εδώ ποια είναι η αριστερή κοιλία αυτή, κοιτάξτε τα τυχώματά της πώς είναι και κοιτάξτε εδώ στην υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια πώς παχαίνει το τείχωμα αυτό το μεσοκοιλιακό διάφραγμα σε σύγκριση με αυτό εδώ βλέπετε. Με αποτέλεσμα όταν πάει να σπρώξει η αριστερή κοιλία το αίμα, αυτή φράζει το άνοιγμα εδώ και δεν αφήνει το αίμα να περάσει στην αορτή για να σκορπιστεί σε όλο το σώμα. Και έτσι όταν στην άσκηση τίθεται η καρδιά να χρειαστεί παραπάνω αίμα, επειδή υπάρχει αυτή η υπερτροφία, δεν μπορεί και το παιδί έχει λιποθυμικό επεισόδιο, ευνίδιο θάνατο και πέφτει κάτω και λιποθυμάει. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το αποκαλύψουμε, γιατί ή θα διορθωθεί χειρουργικά να εκφλοιώσουμε, δηλαδή να κόψουμε ένα κομμάτι από αυτό το υπερτροφικό μυοκάρδιο, ή στα παιδιά που κάνουν αριθμίες να βάλουμε ένα αυτόματο διαιτητή που θα είναι ο φύλακας άγγελός τους και θα τα προστατεύσει ώστε να μην πάθουν συγκοπτικό επεισόδιο και ευνίδιο θάνατο. Άλλες καταστάσεις που βλέπουμε σε παιδιά, κυρίως μετά από ιογενείς λοιμώξεις ή και τώρα μετά από νόσης COVID, είναι οι διατατικές μυοκαρδιοπάθειες, δηλαδή η καρδιά πληγώνεται με αποτέλεσμα αν δεν διαγνωστεί έγκαιρα αυτό, μας έρχεται το παιδί και έχει αυτό που λέμε διατατική μυοκαρδιοπάθεια, δηλαδή κοιτάξτε πώς είναι η φυσιολογική καρδιά και κοιτάξτε εδώ η διατατική μυοκαρδιοπάθεια πώς ξεχυλώνει η αριστερή κοιλία. Με αποτέλεσμα βλέπετε εδώ η μητροειδής βαλβίδα να μην φτάνει να κλείσει. Και αυτό πραγματικά εγκυμονεί κινδύνους και ευνηδίου θανάτου και συγκοπτικού επεισοδίου και λιποθυμικού επεισοδίου και βέβαια το παιδί αυτό ή ο αθλούμενος οδηγείται σε καρδιακή ανεπάρκεια. Και αυτό πραγματικά είναι μια οντότητα που δεν πρέπει να μας ξεφύγει και νομίζω ένας έμπειρος κλινικός γιατρός είναι αδύνατον να του ξεφύγει. Μια και στα παιδιά έχουμε πολύ συχνά ιογενείς λοιμώξεις και τώρα είχαμε και την πανδημία του COVID, αρκετές φορές είχαμε φαινόμενα που ακούγονται μυοκαρδίτιδας. Τι σημαίνει μυοκαρδίτιδα? Είναι μια φλεγμονή του μυοκαρδίου, δηλαδή το μυοκάρδιο πληγώνεται με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει καλά και αν αυτή η πληγή δεν ιαθεί και παραμείνει, τότε θα αφήσει ένα ανάπηρο μυοκάρδιο το οποίο δεν θα συστέλλεται, με αποτέλεσμα η καρδιά να μην λειτουργεί καλά σαν αντλία, να μην κυκλοφορεί το αίμα σωστά και το παιδί να περάσει σε φάση καρδιακής ανεπάρκειας. Μία άλλη οντότητα που έχουμε, γι' αυτό κιόλας μετά από κάθε ιογενή λίμωξη, ποτέ τα παιδιά που έχουν συμπτώματα ιογενούς λίμωξη δεν θα τα στέλνετε ούτε σε προπόνηση ούτε σε αγώνα, για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Για το λόγο ότι αν υπάρχει κάποιο τέτοιο γεγονός, είναι που είναι πληγωμένη η καρδιά, που λέει ήταν στραβό το κλίμα που λέει ο λαός, το φάγε ο γάιδαρος. Δηλαδή είναι που είναι η καρδιά πληγωμένη, τη φορτώνουμε και εμείς και την μαστιγώνουμε με την άσκηση, με αποτέλεσμα αυτό να είναι μοιραίο. Μια άλλη οντότητα που έχουμε στα παιδιά, πάλι απότοκος και επακόλουθο λοιμώξεων, ιογενών ή μη, είναι η περικαρδίτιδα. Η καρδιά είναι μέσα σε ένα σάκο, τον περικαρδιακό σάκο, ο οποίος έχει φυσιολογικά λίγο υγρό, ώστε να κολυμπάει εντός εισαγωγικών μέσα στο σάκο αυτό και να μην τρίβεται. Αυτό το υγρό είναι περίπου 50 ml έως 80 ml. Όταν υπάρχει φλεγμονή στο πέταλο, τότε παράγει εδώ το πέταλο παραπάνω υγρό και βλέπετε μαζεύεται πολύ περισσότερο υγρό μέσα στο περικάρδιο εδώ πέρα, το οποίο αν μας ξεφύγει, κοιτάξτε εδώ, αν μαζευτεί πολύ υγρό, τι κάνει αυτό? Πιέζει την καρδιά και δεν την αφήνει να εκτυχθεί ώστε να λειτουργήσει, να γεμίσει και να κάνει σωστά τη λειτουργία της αναπλία. Και πρέπει οπωσδήποτε αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Άρα είδατε πόσες καταστάσεις και μάλιστα είπα τις πιο συχνές, έχουμε πάρα πολλές άλλες.
Βέβαια κάποια άλλα σύγχρονα όπως η τετραλογία του Φαλό, αυτά συνήθως αποκαλύπτονται στο πρώτο χρόνο του παιδιού και συνήθως αντιμετωπίζονται χειρουργικά, οπότε μετά απλά τα παρακολουθούμε και βλέπουμε. Αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες οντότητες, όπως η στένωση πνευμονικής ή οτιδήποτε άλλο, που πρέπει να τα αποκαλύψουμε. Για να δούμε τώρα την νόσο της Νάξου. Η νόσος της Νάξου είναι μια κληρονομική μυοκαρδιοπάθεια στην περιοχή της Μεσογείου, σημαντική αιτία ευνηδίου θανάτου νέων ανθρώπων, συχνά αθλητών, γιατί αυτοί καταπονούν περισσότερο ένα μυοκάρδιο που είναι βεβλαμένο, οπότε μία ώρα αρχίτερα εμφανίζεται το πρόβλημα. Είναι γνωστή και σαν σύνδρομο της Νάξου ή αριθμιογόνος δυσπλασία της δεξιάς κοιλίας. Η νόσος της Νάξου κληρονομείται με υπολοιπόμενο τρόπο, δηλαδή δύο φυσιολογικοί γονείς είναι φορείς του γονιδίου, είναι φυσιολογικοί, δεν έχουν συμπτώματα ή φαινότυπο να φαίνεται μακριά και μπορεί να αποκτήσουν με πιθανότητα 1 στα 4, 25% για κάθε γέννηση, ένα παιδί που να έχει πλήρη νόσο. Δηλαδή δύο ασυμπτωματικοί γονείς που έχουν υπολοιπόμενο, φέρουν το γονίδιο, ο καθένας από μόνος του, δεν νοσεί, όμως αν παντρευτούν και τεκνοποιήσουν, το 1 στα 4 από τα παιδιά που θα γεννήσουν, μετά από κάθε γέννηση, είναι η ίδια πιθανότητα, υπάρχει πιθανότητα να εμφανίσει επίσημη νόσο της Νάξου. Γι' αυτό έχει οριζόντια εμφάνιση στα γενολογικά δέντρα και συνήθως είναι αδέλφια ή ξαδέλφια. Κρούσματα της νόσου, εκτός από την Ελλάδα, που είναι κυρίως την Νάξο που μελετήθηκε και πρώτη φορά, στη Μήλο, στην Εύβοια, αναφέρονται και στην Ιταλία, στην Τουρκία, στο Ισραήλ και στη Σαουδική Αραβία. Έτσι η νόσος φαίνεται να σχετίζεται με την ιστορία της Μεσογείου, μια και υπήρχαν στην Άξο, μην ξεχνάτε ότι υπήρχαν, μια και υπήρχε ενετοκρατία, μεταφορά από την Ιταλία, όπως από άλλες περιοχές ή από την Άξο ή από την Ιταλία πήγαν σε άλλα νησιά. Άρα βλέπετε υπήρχε μια επιμειξία του πληθυσμού, ανακατεύτηκαν τα γονίδια με αποτέλεσμα σε μικρές κοινωνίες αρκετές φορές παντρεύονταν μεταξύ των χωριών, οπότε ανακυκλώνονταν αυτή η κατάσταση και έτσι γιγαντώθηκε σε μερικές περιοχές και είναι σε μεγαλύτερη συχνότητα. Και εδώ ο αείμνηστος Νίκος Πρωτοαντάριος, ο οποίος ήταν πολύ καλός φίλος και φέτος κλείνουν 10 χρόνια που έφυγε από κοντά μας, ήταν πάρα πολύ καλός φίλος και πραγματικά λυπηθήκαμε για την απώλειά του. Μια και όπως ξέρετε ο Γαλάτς είναι αποικία της Νάξου, πολλοί Ναξιώτες μοιράζουν την παρουσία τους στο Γαλάτσι και στην Άξο, έτσι μοιραζόμαστε πολλούς ασθενείς μαζί με πράγματι αίσθηση συνεργασίας, ώστε να κάνουμε το καλύτερο για τους ασθενείς μας. Μάλιστα δύο περιστατικά είχαμε αντιμετωπίσει μαζί, το ένα είχα διαγνώσει εγώ, μαζί με την εξαιρετική σύζυγό του Ανταλένα Τσατσοπούλου. Από το αγροτικό που έκανε ο Νίκος παρατήρησε κάποια άτομα που είχαν αυτό το φαινότυπο, τον προβλημάτισε αυτό και ξεκίνησε αυτό το κουβάρι να διαγνώσει την νόσο της Νάξου. Και βέβαια το σημαντικό για τον Νίκο και την ιατρική κοινότητα, γιατί μας έδωσε τα φώτα, είναι ότι ταυτοποίησε και την αιτία. Ταυτοποίησε δηλαδή ένα χρωμόσωμα, ένα γονίδιο, παθολογικό γονίδιο, στο χρωμόσωμα 17 και στη συνέχεια προσδιορίστηκε μια συγκεκριμένη μετάλλαξη στο DNA που βρίσκεται το γονίδιο. Και τι κάνει αυτό το γονίδιο? Κωδικοποιεί μια ειδική πρωτεΐνη που λέγεται πλακοσφαιρίνη, η οποία έχει σαν στόχο να σταθεροποιεί τα μυοκαρδιακά κύτταρα, να έχουν μια αρμονική σύνδεση μεταξύ τους, ώστε όλα μαζί να λειτουργούν σαν ομάδα και η καρδιά να μπορεί να συστέλλεται αρμονικά και να κάνει το έργο που έχει επιτελέσει από τη φύση, που έχει ταχθεί να επιτελέσει από τη φύση. Και είναι υπεύθυνες για το συντονισμό και τη ρύθμιση λειτουργίας του καρδιακού μυός από ό,τι βλέπετε. Και κοιτάξτε εδώ για να καταλάβετε. Εδώ είναι τα μυοκαρδιακά κύτταρα. Βλέπετε πώς συνδέονται μεταξύ τους με αυτές τις συνδέσεις. Εδώ μεσολαβεί αυτή η πλακοσφαιρίνη
η οποία τι κάνει, αποδομεί αυτές τις συνδέσεις, οπότε τα κύτταρα έχουν χαλαρή σύνδεση μεταξύ τους και στη θέση αυτού του διάμεσου κενού έρχεται λιπόδης ιστός και ινόδης ιστός, και οπότε πλέον, κοιτάξτε εδώ στη δεξιά κοιλία, γιατί αφορά εδώ τη δεξιά κοιλία εδώ, κοιτάξτε πως είναι ένα άθικτο μυοκάρδιο της δεξιάς κοιλίας που είναι μόνο μυς, κοιτάξτε αυτό το ροδαλό κόκκινο χρώμα που είναι ο άθικτος μυς εδώ που μπορεί και συστέλλεται εύκολα. Από τη στιγμή που σπάνε αυτοί οι δεσμοί, έρχεται διάμεσα και μπαίνει λίπος ή συνδετικός ιστός και κάνει ουλές. Αυτές οι ουλές είναι μη λειτουργικές, δηλαδή δεν συμμετέχουν στη λειτουργία του μυοκαρδίου αφενός και αφετέρου διακόπτουν τη συνέχεια του μυοκαρδίου. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ηλεκτρική σύνδεση από το ένα μυοκαρδιακό κύτταρο στο άλλο, να μην μπορεί η καρδιά να λειτουργήσει και αρχικά υπάρχει διαταραχή ηλεκτρικής αγωγημότητας στα κύτταρα. Αφού δεν υπάρχει μετάβαση ηλεκτρικού ερεθίσματος από το ένα κύτταρο στο άλλο και αρχίζουν και αναπτύσσονται αρρυθμίες. Μετά η διαταραχή της μηχανικής σύνδεσης μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη διάσπαση των κυταρικών συνδέσεων, δηλαδή εμείς είδαμε αρχίζουν τα κύτταρα και χάνουν πλέον τη σύνδεση μεταξύ τους, απομονώνονται και αυτό οδηγεί σε θάνατο μιας μεγάλης ή μεγάλων ομάδων κυταρικών, μυοκαρδιακών κυτάρων και στη θέση τους μπαίνει αυτό που σας έδειξα προηγουμένως, η νολιπόδης ιστός. Και έτσι λοιπόν με την ανακάλυψη αυτού του γονιδίου και της μελέτης αυτής άνοιξε ένας δρόμος που από εκεί πέρα ανοιχνεύσαμε όλες αυτές τις αριθμιογόνες μυοκαρδιοπάθειες δεξιάς κοιλίας. Και το δρόμο άνοιξε ο Νίκος Πρωτοντάριος με την νόσο της Νάξου. Τώρα, οι ομοζυγότες, δηλαδή αυτοί που έχουν το γονίδιο, έχουν ζευγάρι παθολογικών γονιδίων, τότε εκφράζουν 100% την νόσο. Και αυτό είναι σαν αριθμιογόνες μυοκαρδιοπάθειες δεξιάς κοιλίας, και έχουν ένα τυπικό φαινότυπο, δηλαδή έχουν νέγρικου τύπου κατσαρά μαλλιά και υπερκερατώσεις θα σας δείξω μετά στις παλάμες και στα πέλματα, ενώ οι ετεροζυγότες που είναι απλά φορείς δηλαδή, έχουν ένα παθολογικό γονίδιο, έχουν δομικά φυσιολογικό μυοκάρδιο, φυσιολογικό δέρμα και μαλλιά και έχουν πιθανή γενετική ευαισθησία για αρρυθμίες. Και οι αριθμίες αυτές στους ετεροζυγότες μπορεί να εκδηλωθούν με την επίδραση ενός αναστρέψιμου παράγοντα, που μπορεί να είναι τι, ένα έντονο μηχανικό στρες όπως είναι ο αθλητισμός και έντονη καταπώνηση, που θα ζωρίσει την καρδιά, θα τη φτάσει στα όρια της και έτσι θα εκδηλωθούν οι αριθμίες ή τα προβλήματα, η ισχαιμία ή μια υιογενής λίμωξη. Αυτά μπορούν έναν ασυμπτωματικό ετεροζυγότη να το κάνουν εν δυνάμει να έχει προβλήματα. Ο ομοζυγότης σίγουρα θα έχει προβλήματα. Άρα αυτό δεν το συζητάμε, πρέπει να τον ανοιχνεύσουμε. Και βλέπετε εδώ τα τυπικά ευρήματα. Βλέπετε αυτό το νέγρυχο τύπου κατσαρό μαλλί, υπερκερατώσεις στις παλάμες και στα πέλματα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό των ομοζυγωτών. Και η συχνότητα των ομοζυγωτών, φορέων του γονιδίου της Νάξου, στην Νάξου ανέρχεται περίπου 1 στα 600 άτομα, δηλαδή είναι 33 άτομα στα 20.000 πληθυσμό περίπου που έχει η Νάξος. Ενώ των ετεροζυγωτών, βλέπετε, είναι αρκετά συχνό. Είναι 5 στα 100, δηλαδή είναι 1.000 άτομα στα 20.000 πληθυσμό. Άρα τίθεται ο εντοπισμός των φορέων. Αν υπάρχει στην οικογένεια περιστατικό, πρέπει οι γονείς να κάνουν γενετικό έλεγχο που είναι πλέον πολύ εύκολος, να δουν αν έχουν το παθολογικό γονίδιο, γιατί αν υπάρχει γάμος με άτομο που έχει υποϋπόμενο γονίδιο, τότε η πιθανότητα να γεννηθεί κάποιο παιδί είναι 1 στα 4. Είναι ο ίδιος ακριβώς μηχανισμός με τη μεσογειακή αναιμία, που και εκεί πρέπει να γίνεται προγεννητικός έλεγχος, ώστε να αποφύγουμε τα παιδιά με ομόζυγο μεσογειακή αναιμία. Άρα βλέπετε είναι μια κατάσταση που πρέπει να προλάβουμε και όχι να μας προλάβει. Για να δούμε τώρα, να ξετυλίξουμε το κουβάρι, πώς η άσκηση, μια και παροτρύνουμε τα παιδιά μας, αλλά και εμείς τους μεγαλύτερους ενήλικες να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα, και σας είπα ότι έχει ευεργετικό όφελος σε ένα σωρό καταστάσεις. Δεν υπάρχει κατάσταση που να μην ωφελεί. Για να μην σας πω, είναι και το καλύτερο αντικαταθλιπτικό. Εδώ και 30 χρόνια,
Οκτώβρη που πέρασε κλείνουμε 30 χρόνια έρευνας πάνω στο θέμα της άσκησης και του καρδιακιακού συστήματος. Εδώ είναι, βλέπετε, είμαι με μαύρα μαλλιά ακόμα, πριν από 30 χρόνια, το 1993-1994, με τον καθηγητή τον Πίτερ τον Κόκκινο, που ξεκινήσαμε προγράμματα ερευνητικά άσκησης και είμαστε leader στο θέμα αυτό. Και μετά, και εδώ είναι ο Κυριάκος ο Φασέλης, που είναι διευθυντής όλου του νοσοκομείου των Βετεράνων, ένας εξαιρετικός επιστήμονας που έχει αγκαλιάσει την ερευνητική μας προσπάθεια και είναι στην ομάδα μας τα τελευταία 20 χρόνια. Και με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου του George Washington University εδώ, του Νοσοκομείου των Βετεράνων και βέβαια το Mediton εδώ που τώρα τον Απρίλιο κλείνουμε 27 χρόνια προσφοράς στο Γαλάτσι και γενικότερα στην περιοχή, όπου δεν περιοριζόμαστε μόνο στο κομμάτι της κλινικής ρουτίνας, αλλά κάνουμε και έρευνα, γιατί νομίζω ότι η έρευνα σε ανανεώνει και σε κάνει καλύτερο στη δουλειά σου και καλύτερο γιατρό. Και εδώ είναι ένα κομμάτι από το νοσοκομείο που βάζουμε τους ασθενείς και κάνουν προγράμματα άσκησης. Και όλα αυτά τα χρόνια η ερευνητική μας δουλειά έχει αποτυπωθεί σε πάρα πολλά άρθρα που έχουμε δημοσιεύσει σε έγκριτα περιοδικά, στα μεγαλύτερα περιοδικά, το New England, το Lancet, το Hypertension, που είναι τα μεγαλύτερα ιατρικά περιοδικά. Και έχουμε αποδείξει και εμείς και άλλοι συνάδελφοι ότι με πρόγραμμα άσκησης αερόβιας μειώνεται η αρτηριακή πίεση μέχρι και 10 χιλιοστά στήλιδραργύρου, δηλαδή όσο κερδίζουμε από ένα φάρμακο. Άρα, αν ακολουθείς κανείς ένα πρόγραμμα άσκησης, κερδίζει όσο θα κέρδιζε από ένα φάρμακο. Επίσης, είμαστε οι πρώτοι που αποδείξαμε ότι σοβαρού βαθμού υπερτασική που έπαιρναν 4 και 5 φάρμακα και ακολούθησαν ένα πρόγραμμα άσκησης με στατικό ποδήλατο και το δημοσιεύσαμε στο New England Journal of Medicine τότε, είδαμε ότι μειώσανε κατά 33% τα φάρμακα, μειώσαν την αρτηριακή πίεση και είμαστε τότε και οι πρώτοι που αποδείξαμε ότι μειώνεται και η υπερτροφία της αριστερής κοιλίας. Έπειτα, είδαμε ότι αυτό βοηθάει στην επιβίωση. Αυτοί που έχουν καλή φυσική κατάσταση, λοιπόν, που ακολουθούν ένα πρόγραμμα άσκησης, κοιτάξτε, στα 10 χρόνια παρακολούθησης, οι 9 στους 10 ζούσαν. Αυτοί που είχαν χαμηλή φυσική κατάσταση, στα 10 χρόνια μόνο οι 6 στους 10 ζούσαν. Άρα βλέπετε πόσο σημαντικό είναι το να έχει κανείς καλή φυσική κατάσταση. Και για να το πούμε με τη γλώσσα των αριθμών, για ένα λεπτό στο τεστ κοπόσεως που θα κάνει περισσότερο κάποιος, επειδή θα ακολουθήσει πρόγραμμα άσκησης, αυτό μεταφράζεται σε μείωση κατά 14% του κινδύνου για θνητότητα, για να πεθάνει, και μάλιστα στους παχύσαρκους ακόμα μεγαλύτερο το όφελος, κατά 17%. Άρα, αν κάποιος έχει παραπανήσια κιλά, είναι καλύτερα αν σηκώνει ψηλά τα χέρια, που σίγουρα πρέπει να τα χάσει, αλλά ας ακολουθήσει τουλάχιστον ένα πρόγραμμα άσκησης, ώστε να κερδίσει όφελος. Και δημοσιεύσαμε τον περασμένο χρόνο στο JACC, το περιοδικό του Αμερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας, ένα μεγάλο πληθυσμό που παρακολουθήσαμε από 750.000 άτομα και είδαμε ότι τα άτομα με υψηλή φυσική κατάσταση είχαν πολύ μεγάλο όφελος και αυτοί που κάνανε χαθιστική ζωή ήταν ο χειρότερος παράγοντας κινδύνου. Δηλαδή χειρότερος και από την υπέρταση και από το σάχαρο και από την χοληστερίνη. Το να κάνει κανείς χαθιστική ζωή είναι ο χειρότερος παράγοντας κινδύνου. Και κοιτάξτε εδώ στις καμπύλες επιβίωσης, αυτοί που είχαν πολύ καλή φυσική κατάσταση συνέχισαν και ζούσαν, ενώ αντίστοιχα αυτοί που είχαν κακή φυσική κατάσταση, βλέπετε, εγκατέλειπαν πιο νωρίς το μάταιο του το κόσμο. Η κολπική μαρμαριγή. Όλοι ξέρουμε ότι είναι μια δαμόκλειο σπάθη που εγκυμονεί εγκεφαλικά επεισόδια και αυξάνει τον κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο από 2 σε 7 φορές περισσότερο από το να μην έχει κανείς κολπική μαρμαριγή. Και δημοσιεύσαμε πριν από μερικά χρόνια, βλέπετε αυτοί που έχουν υψηλή φυσική κατάσταση συνεχίζουν και δεν έχουν κολπική μαρμαριγή, ενώ αυτοί που έχουν κακή φυσική κατάσταση, βλέπετε, πιο νωρίς γίνονται με κολπική μαρμαριγή. Και είχα ανακοινώσει πριν 2 χρόνια στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, μάλιστα ήταν στις πιο σημαντικές εργασίες του συνεδρίου, είδαμε σε ένα πληθυσμό 460.000 ατόμων υπερτασικών και είδαμε ότι αυτοί που είχαν καλή φυσική κατάσταση μείωναν την πιθανότητα κολπικής μαρμαριγής κατά 55%.
βλέπετε είναι τρομερό το όφελος. Και τώρα πριν 2 εβδομάδες δημοσιεύσαμε στο περιοδικό της Αμερικανικής, της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας ότι τα άτομα με κακή φυσική κατάσταση είχαν το μεγαλύτερο κίνδυνο να κάνουν καρδιακή ανεπάρκεια. Ήταν ο πιο ισχυρός. Και βλέπετε το σημαντικό μήνυμα είναι ότι αυτοί που συνέχιζαν να έχουν κακή φυσική κατάσταση, βλέπετε πώς πέθαιναν γρήγορα, αυτοί που παρέμεναν σε υψηλή φυσική κατάσταση, κοιτάξτε πώς συνέχιζαν να ζουν, και το μήνυμα που είναι σημαντικό, με συγχωρείτε, αυτοί που ήταν σε κακή φυσική κατάσταση και άλλαξαν κατηγορία και έγιναν καλής φυσικής κατάστασης, κοιτάξτε πώς βελτιώθηκαν. Άρα είναι αυτό που λέμε βλέπουμε τον κόπο μας. Άρα πρέπει να δούμε, και εγώ το τονίζω, δεν νομίζω να υπάρχει ασθενής που περνάει την πόρτα του ιατρίου που να μην του τονίζω τη σημασία της άσκησης και του περπατήματος. Μάλιστα του λέω χαρακτηριστικά σαν να το έχουμε γράψει η συνταγή. Έτσι θα το δεις. Και πρέπει να είναι μια αερόβια άσκηση, ένα γρήγορο στρατιωτικό περπάτημα ή ελαφρό τροχαδάκι, 5 φορές περίπου την εβδομάδα, περίπου 30 με 45 λεπτά, να ανεβάζεις φύξη ο ασθενής, περίπου βλέπετε 200 λεπτά την εβδομάδα, να ξεκινάμε σιγά και να αυξάνουμε προοδευτικά και να κάνει 2 φορές την εβδομάδα και ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης, δηλαδή χαμηλά βάρη και πολλές επαναλήψεις, ώστε να έχει το ιδανικό όφελος. Και όσον αφορά τη συχνότητα, για παράδειγμα μια γυναίκα 50 χρόνων, πρέπει να είναι γύρω σε 100 με 130 σφίξεις για να επιτύχει αυτό το όφελος. Και μια και σε μερικές μέρες θα έχουμε την ημέρα της γυναίκας, στις γυναίκες η καλή φυσική κατάσταση έχει ένα τεράστιο όφελος και βλέπετε πώς μειώνει τα στεφανία επεισόδια και τα εμφράγματα κατά 30 με 40%. Δυστυχώς όμως η δυσκολότερη άσκηση είναι να πάει κανείς στο γυμναστήριο ή να βγει στον δρόμο. Ο καναπές δυστυχώς τον κρατάει δέσμιο από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα ή βάζει άλλους να κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνει αυτός ή αυτοί που πάνε στο γυμναστήριο βλέπετε βάζουν τις κυλιόμενες σκάλες που δεν κάνουν να ανεβαίνουν τα σκαλιά και αυτοί που μπαίνουν στο γυμναστήριο βλέπετε εδώ όταν οι κυρίες είναι γυρισμένες σκαμαρώνουν βλέπετε και βαθμολογούν τι κάνουν μόλις το κοιτάνε οι κυρίες γίνεται σούπερ αθλητής και μόλις γυρνάνε βέβαια συνεχίζει την παρατήρηση και την βαθμολογία. Και μην ξεχνάμε ότι να έχει κανείς καλή φυσική κατάσταση είναι και πλεονέκτημα επιβίωσης. Κοιτάξτε αυτό το ηλιροειδές προσπαθεί να κερδίσει τον επιούσιο, αυτό βλέπετε εδώ, και ένας κύριος σε καλή φυσική κατάσταση, βλέπετε, του κλέβει την μπουκιά από το στόμα. Άρα βλέπετε έχουμε και συγκριτικό πλεονέκτημα επιβίωσης. Άρα συνεπώς, χωρίς καμία δικαιολογία, δεν πρέπει να λέμε ότι δεν πρέπει να ακολουθήσουμε πρόγραμμα άσκησης. Βέβαια, όταν λέμε άσκηση, εννοούμε αθλητισμό και όχι πρωταθλητισμό με την κακώς εννοούμενη έννοια. Γιατί δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια έχω γνωρίσει και γονείς οι οποίοι παροτρύνουν ή παρακαλούν τα παιδιά τους να το παριστούν για να καμαρώνουν ότι είναι οι γονείς των πρωταθλητών, ενώ τα παιδιά δυστυχώς μετά από μερικά χρόνια είναι με ημερομηνία λήξεως. Άρα, να δώσουμε την έννοια της άσκησης, όχι όμως του ακραίου πρωταθλητισμού που συνήθως είναι μια κατάσταση καταπώνησης η οποία γίνεται μπούμεραν και αντί για όφελος έχουμε χασούρα. Για να πάμε τώρα στους παράγοντες κινδύνου που πρέπει να καταλάβουμε ώστε να προλάβουμε τις καταστάσεις που οδηγούν και σε κίνδυνο της ζωής αλλά και σε κίνδυνο απειλή στην ποιότητα ζωής. Και όλα αυτά τα χρόνια, αυτό που λέγαμε Πασόκ ωραία χρόνια, ο Έλληνας ήταν μερακλής. Βλέπετε στο τραπέζι του είχε ό,τι καλύτερο και βέβαια εισέπρακτα στο τέλος και το έμφραγμα Ελλάδος. Και όπως καταλαβαίνετε το να φτάσει κανείς στο νοσοκομείο στα 50 του ή στα 60, δεν το ματιάζει κανένας γείτονας. Ξεκινάει από νωρίς, με κακή διατροφή που πάντα λέμε εμείς στους γονείς και στα παιδιά να ακολουθούν ένα πρόγραμμα σωστής διατροφής. Από εκεί πέρα στην εφηβεία ξεκινάει και το τσιγάρο, αρχίζει το ποτό και η διατροφή. Και βέβαια αυτά καταλήγουν στο τέλος στο κρεβάτι του πόνου όπως λέει ο κόσμος. Και όλα αυτά οι παράγοντες κινδύνου που θα αναπτύξουμε τώρα είναι σαν να έχει κανείς αυτό που λέμε ένα φίδι στον κόρφο του. Δεν νομίζω να είναι λογικός κάποιος να έχει ένα φίδι και να το καμαρώνει ή να βλέπει κάποιον να του πριονίζει την καρέκλα και να μην κάνει κάτι γι' αυτό. Και ευχαριστώ πολύ. Και όλα έχουν
να κάνουν αφενός με μια ισορροπημένη δίαιτα, φτάνει να μην είναι ισορροπία του τύπου να κρατάει κανείς δύο πιτόγυρα για να κρατάει ισορροπία, αλλά η μεσογειακή δίαιτα που στην ουσία είναι η ελληνική δίαιτα, που όλος ο κόσμος προσπαθεί να την μιμηθεί και εμείς την απαρνιόμαστε, με τις διάφορες εκφάνσεις της και η πυραμίδα της διατροφής εδώ και της μεσογειακής και της διαιτητάς. Εμείς έχουμε και μια τρίτη παραλλαγή του νεοέλληνα που είναι η πυραμίδα, βλέπετε, του πιτόγυρου. Και η σημαντική ρίση που μ' άρεσε που έβαλα εδώ είναι ότι το φαγητό είναι το αγχοειδικό που γίνεται η μεγαλύτερη κατάχρηση. Δηλαδή το ρίχνουμε στο φαγητό για να, όταν έχουμε άγχος, αλλά δυστυχώς η άσκηση είναι το λιγότερο χρησιμοποιούμενο αντικαταθλιπτικό. Δηλαδή έχουμε κατάθλιψη, έχουμε προβλήματα και το ρίχνουμε στο φαγητό και απ' την άλλη μεριά δεν χρησιμοποιούμε την άσκηση που είναι ένα φυσικό αντικαταθλιπτικό. Και όλα αυτά γίνονται γιατί έχουμε το καρδιαγειακό σύστημα, την καρδιά που λειτουργεί σαν αντλία και όλοι οι σωλήνες που ξεκινάνε από την καρδιά για να αιματώσουν όλα τα ευγενή όργανα, τον εγκέφαλο, τους πνεύμονες, το σηκώτη και τα όργανα της κοιλιάς, τους νεφρούς και τους μυς, που αν δημιουργηθεί πρόβλημα αφενός στην αντλία της καρδιάς και αφετέρου στις σωληνώσεις, συγχωρέστε μου την απλοποίηση, τις που ξεκινάνε από την καρδιά, τότε θα έχουμε πλημελή άρδευση των ευγενών οργάνων και από εκεί και πέρα αρχίζουν τα προβλήματα και βλέπετε η καρδιά δυστυχώς δεν έχει την πολυτέλεια να ξεκουραστεί. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε λειτουργεί αδιαλείπτως, γιατί πρέπει να τροφοδοτεί συνεχώς οξυγόνο τον οργανισμό και να μπορεί να τον κρατάει σε μια χρυσή ισορροπία. Και από εκεί και πέρα η ίδια η καρδιά όμως πρέπει και αυτή να τραφεί για να μπορεί να λειτουργεί σαν αντλία. Την αποστολή αυτή την έχουν τα στεφανία Αγία, που εμείς πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αφενός δεν θα φροντίσουμε να βουλώσουν και σαν γιατροί να φροντίσουμε να το έγκαιρα να το αποκαλύψουμε αυτό, ώστε να σώσουμε και να θεραπεύσουμε τους ασθενείς, αλλά το κύριο είναι να προλάβουμε να μην γίνει το πρόβλημα. Και έτσι λοιπόν εδώ βλέπουμε μια φυσιολογική αρτηρία που είναι ευσεβής πόθος κάθε θεράποδος γιατρού. Δυστυχώς όμως από τη γέννησή μας αρχίζει ο κατήφορος, που πολλές φορές βάζουμε και εμείς το χεράκι μας να γίνει πιο κατηφορικός και βλέπετε με την πάρο της ηλικίας αρχίζει εδώ και να αποτίθεται σιγά σιγά αφρόδη κύτταρα, αρχίζουν αθυρωματικές πλάκες, σπάει η πλάκα και κοιτάξτε εδώ χαρακτηριστικά πως αυτή η αθυρωματική πλάκα, η κάψα της, ο φλοιός της σπάει και αρχίζουν και μαζεύονται μονοκύτταρα, αιμοπετάλια κλπ. Και ουσίες που ευωδώνουν τη θρόμβωση, αρχίζει, δημιουργείται ένας θρόμβος εδώ πέρα, αρχίζει σιγά σιγά και μεθοδικά και μεγαλώνει, με αποτέλεσμα βλέπετε δημιουργείται αυτός ο θρόμβος, φράζει το αγγείο και ό,τι αίμα δεν πηγαίνει από εδώ, ό,τι όργανο είναι από εδώ και πέρα, πάβει να λειτουργεί, νεκρώνεται και έτσι έχουμε τραγικά αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν, εκδηλώσεις της αθυροσκλήρωσης είναι αυτό που είπαμε, η άρδευση στον εγκέφαλο που έχουμε τα αγγειακά κεφαλικά επεισόδια, στα αγγεία της καρδιάς, τη στεφανία νόσο και τα εμφράγματα και την καρδιακή ανεπάρκεια μετά, στένωση νεφρικής αρτηρίας που οδηγεί σε νεφρική ανεπάρκεια και ανθεκτική υπέρταση, σπλαχνική αρτηριακή νόσος με εμβολές στα έντερα και μπορεί να μας κόψουν το έντερο από νέκρωση και βέβαια στα πόδια η περιφερική αρτηριοπάθεια που μας κάνει και μπορεί να κινδυνεύσει να μας κόψουν το πόδι ή να μην μπορούμε να περπατήσουμε επειδή παθαίνουμε κράμπες. Και όσον αφορά την καρδιά, αν βουλώσει, φράξει κάποιο στεφανίο αγγείο και αφαιθεί στη δίχη του χωρίς να αντιμετωπιστεί, βλέπετε η περιοχή που αιματώνει αυτό το αγγείο νεκρώνεται και πλέον δεν λειτουργεί σαν μυοκάρδιο και αυτή η περιοχή εδώ πέρα είναι νεκρή χωρίς λειτουργικότητα. Οι καρδιαγειακές παθήσεις δυστυχώς αφαιρούν μια ζωή κάθε 33 δευτερόλεπτα. Έτσι σοφό είναι κανείς τα επόμενα 32 δευτερόλεπτα να μην είναι εκεί για αυτό το λόγο. Και βλέπουμε ότι το 2020 ένας πληθυσμός μεγαλύτερος από τη χώρα μας εξαφανίστηκε λόγω στεφανιαίων προβλημάτων, λόγω εμφραγμάτων δηλαδή. Άρα βλέπω ότι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Στην Ελλάδα έχουμε ένα 6% του ποστού, δηλαδή κάπου 650.000 και περισσότεροι
ασθενείς με στεφανία νόσο. Και όπως όλες οι οντότητες, όλα δεν γίνονται μέσα σε ένα απόγευμα. Αρχίζει αργά και μεθοδικά όλοι οι παράγοντες κινδύνου που θα δούμε σε λίγο, που είναι η δυσλιπιδημία, ο σαχαρώδης διαβήτης, η παξαρκία, το κάπνισμα, η καθιστική ζωή και η υπέρταση, αρχίζουν και δημιουργούν την αθυροσκλήρωση που είδαμε προηγουμένως, τη στεφανία νόσο, σε ένα μοιραίο γεγονός συμβαίνει το έμφραγμα, από εκεί και πέρα έχουμε την καρδιακή ανεπάρκεια και πάντα στη γωνία καιροφυλακτή και ο ευνίδιος θάνατος. Και αρκετές φορές η στεφανία νόσος μας δίνει συμπτώματα. Πολλές φορές εμείς όμως ή δεν τα αξιολογούμε ή τα ωρεοποιούμε. Και κοιτάξτε εδώ, ειδικά σε μια μεγάλη προσπάθεια, μια σκάλα, μια ανηφόρα ή σε ένα πολύ κρύο περιβάλλον, νιώθει ο ασθενής εδώ ένα συσφυκτικό πόνο στο στήθος, που έχει ραντεβού με την προσπάθεια ή ραντεβού με το κρύο, θα το δούμε μετά συγκεκριμένα. Και έτσι στην Ελλάδα είναι σημαντικό ότι έχουμε πολλά εμφράγματα και το 20% βλέπετε είναι αυτά που λέμε σιωπηλά εμφράγματα, περνάει κανείς ή έχει ήπια συμπτώματα που δεν τα αξιολογεί κάποιος, και αν περάσει μια ώρα μετά το έμφραγμα υπάρχει μια πιθανότητα 20% να χάσουμε τη μάχη με τη ζωή. Και βλέπουμε πώς είναι τα τυπικά συμπτώματα. Ή εδώ στο κέντρο ή ελαφρά αριστερά ή τελείως στο κέντρο, συσφυκτικό πόνο, μάλιστα οι περισσότεροι ασθενείς το περιγράφουν σαν να με πατάει ελέφαντας, γιατρέ. Αυτό μπορεί να συνοδεύεται με εφίδρωση, αυτό που λέμε με έκοψε κρύος υδρότας, να πηγαίνει προς το σαγόνι ή εδώ στον τράχυλο, ή να έχει αντανάκλαση εδώ στην αριστερή παριά ή εδώ βλέπετε στο μέσα μέρας του βραχίωνα και στο μικρό δακτυλάκι. Όλα αυτά να έχουν, δεν κοροϊδεύει ο πόνος του εμφράγματος, δεν είναι ούτε ζυγματάκια που έρχονται και φεύγουν, ούτε είναι εδώ αριστερά, ούτε μια εδώ, μια εκεί ή στα καλά καθούμενα. Είναι πόνος που δεν κοροϊδεύει και μας ειδοποιεί πριν με τη στιθάγη, όπως λέμε, που είναι η κραυγή αγωνία της καρδιάς, ότι δεν της φτάνει αίμα, με τους εντοπισμούς που είπαμε εδώ. Και βέβαια ευτυχώς έχουμε πλέον τρόπους, ή βλέπετε με τα αγκιοπλαστική το μπαλονάκι που ανοίγει το στενωμένο αγκείο εδώ, ή εδώ αν ένα βουλωμένο αγκείο που βάζουμε ένα stent, μια πρόθεση, κοιτάξτε πώς ανοίγει και κρατάει συνέχεια το αγκείο ανοιχτό ώστε να περνάει ελεύθερα αίμα. Και κοιτάξτε εδώ στη φανεογραφία πώς φαίνεται αυτή η στένωση. Μόλις την ανοίγουμε με τον μπαλονάκι, κοιτάξτε πώς ελεύθερα περνάει αίμα από εδώ. Και από εκεί και πέρα βλέπετε εδώ άλλο περιστατικό πριν, μετά, ανοιχτό το αγκείο τελείως. Μετά από 24 μήνες και μετά από 45 μήνες συνεχίζει να είναι ανοιχτό το αγκείο και ο ασθενής μας ασφαλής και λειτουργικός. Για επιλεγμένα άτομα που έχουν πολλές βλάβες που δεν μπορούμε να τις διορθώσουμε και να τις ανοίξουμε με αγκιοπλαστική, τότε ζητάμε τη βοήθεια του καρδιοχειρουργού, ο οποίος με ανοιχτό θώρακα, βλέπετε τι κάνει. Φέρνει τις έσωμαστικές αρτηρίες και τις πηγαίνει μετά τη στένωση και τις ράβει, ώστε να πάμε αίμα μετά τη στένωση, εδώ. Και κοιτάξτε εδώ χαρακτηριστικά που μπορούμε να πάρουμε ή φλέβα από το πόδι, λιγότερο μεν, ή βραχιόνιο αρτηρία από το χέρι, ή τις μαστικές αρτηρίες, και παρακάμπτουμε τη στένωση και πηγαίνουμε αίμα εκεί που δεν υπάρχει. Μια άλλη οντότητα εκτός από τα στεφανία είναι η κοινός των καροτίδων. Οι καροτίδες, μην ξεχνάμε ότι είναι τα αγκεία που γίνουν αίμα στον εγκέφαλο και είναι ο καθρέφτης όλων των αγκείων. Και τις βλέπουμε πολύ εύκολα με το υπέρυχο των καροτίδων. Και κοιτάξτε εδώ πώς στην καροτίδα πώς έχει μαζευτεί χοληστερίνη και ασβέστιο, με αποτέλεσμα εδώ βλέπετε να ισχυμεί ο εγκέφαλος, να μην πηγαίνει τόσο αίμα όσο χρειάζεται, οπότε αυτό οδηγεί σε εγκεφαλικό επεισόδιο. Και μην ξεχνάμε ότι η ηλικία μας είναι η ηλικία που έχουν τα αγκεία μας. Κοιτάξτε εδώ ένας αθλητής πώς είναι τα αγκεία του καθαρά, και κοιτάξτε εδώ ένας άλλος ο οποίος έχει κάνει ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει κατάχρηση, κοιτάξτε πώς τα αγκεία του έχει αρχίσει και κάθεται, αυτή εδώ είναι η αφηρωματική πλάκα. Ίδιας ηλικίας, αλλά δεν είναι ηλικία στα χρόνια, αλλά όχι όμως βιολογική ηλικία. Και βλέπετε αν έχει κανείς υψηλή αρτηριακή πίεση, έχει κάποια νευρίσματα, μπορεί να κάνει αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, να σπάσει ένα αγκείο, να κάνει αιμορραγία στον εγκέφαλο, και αν το προλάβει κάποιος το αφήνει μόνο με βλάβες, ή ισχυμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, αν είναι μια περιοχή φτωχής αίμα ή πάει ένας τρόμος
και φράξει ένα αγκείο, τότε αυτή η περιοχή θα κάνει εγκεφαλικό επεισόδιο. Πάλι, αν δεν παρέμβουμε, θα αφήσει μόνιμη αναπηρία στο άτομο και θα απειλήσει βέβαια και τη ζωή του. Επίσης, η αγκειοπάθεια στα άκρα, βλέπετε, αν φράξει τα αγκεία στα άκρα, οδηγεί σε αυτό που λέμε διαλείπουσα χολότητα, που παθαίνουν κράμπες οι ασθενείς μόλις αρχίζουν και περπατάνε και αρχίζουν και έχουν, βλέπετε, γάγραινες, μπορεί να τους κόψουν τα δάκτυλα και μετά μπορεί να κόψουν το πόδι, ιδιαίτερα αν καπνίζουν κιόλας, είναι σαν να καίνε στην ουσία το πόδι τους. Και το άλλο είναι βέβαια αν η αντλία της καρδιάς αρχίζει και χάνει έδαφος και έχουμε αυτό που λέμε καρδιακή ανεπάρκεια. Δηλαδή πραγματικά εκεί η ποιότητα ζωής είναι τραγική, τα άτομα αυτά δεν μπορούν να ξαπλώσουν, είναι στην ουσία κάθονται όρθια γιατί δεν έχουν δύσπνοια, έχουν τρίσπνοια εντός εισαγωγικών. Και στην Ελλάδα έχουμε μεγάλο ποσοστό ανθρώπων με καρδιακή ανεπάρκεια. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε πολλά και καλά καινούργια φάρμακα που έχουν βελτιώσει την επιβίωση μέχρι και 8 χρόνια περισσότερο, γιατί πριν η καρδιακή ανεπάρκεια είχε ίδια πρόγνωση με τον καρκίνο. Ήταν πολύ άσχημη η πρόγνωσή της, σήμερα έχει βελτιωθεί πολύ, αλλά δυστυχώς είναι καταστάσεις που σηκώνουμε και τα χέρια, που μπορεί να βάλουμε ή αντλίες ή μεταμόσχευση ή ακραίες καταστάσεις που πλέον έχει χάσει έδαφος πολύ ο ασθενής και η ποιότητα ζωής του έχει πάει περίπατο. Τον εξαρτάται κανείς από ένα μηχάνημα, δεν νομίζω ότι είναι ποιοτική ζωή. Και όλα γίνονται γιατί, όπως έλεγαν οι Κινέζοι, έχουμε πει και εμείς όπως θα δούμε, αλλά οι Κινέζοι λένε ότι οι κακοί γιατροί θεραπεύουν την νόσο που έχει ήδη εκδηλωθεί. Οι μέτριοι γιατροί θεραπεύουν την νόσο που υπάρχει, αλλά δεν έχει ακόμα εκδηλωθεί. Και οι άριστοι γιατροί προλαμβάνουν την νόσο για να μην δημιουργηθεί. Άρα βλέπετε εδώ πέρα, πρέπει να ξεκινάμε τη μέρα 0. Από την πρόληψη και όχι να περιμένουμε να φτάσει ο κόμπος στο χτένι και μετά να τρέχουμε. Και βέβαια το ελληνικό πνεύμα τα έχει πολύ καλά περιγράψει, το μέτρον άριστον, βλέπετε, του Αριστοτέλη αφενός και το προλαμβάνειν κάλιο του θεραπεύειν του Ιπποκράτη, είναι ό,τι καλύτερο που φωτογραφίζει αυτή τη διαδικασία της πρόληψης. Και έτσι οι παράγοντες κινδύνου που μας πριονίζουν την καρέκλα και πρέπει έγκαιρα να τους αντιμετωπίσουμε, είναι σίγουρα το οικογενειακό ιστορικό που σας είπα που δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, η ηλικία που επίσης δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε και το φύλο μπορούμε να τα αλλάξουμε τέλος πάντων, αλλά δεν θα κερδίσουμε τίποτα, εκτός αν είμαστε ωφελούμενοι από νομοσχέδια. Και είναι και οι τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου που κανείς έχει παρέμβαση ουσιαστική, δηλαδή στη χοληστερίνη, στο κάπνισμα, στην υπέρταση, στην παχυσαρκία, στην καθιστική ζωή και στο σαχαρό διαβήτη. Και να δούμε με συντομία όλα αυτά. Όλα αυτά γιατί σας τα λέω, γιατί συνήθως το καθένα από αυτά μας πριονίζει ξεχωριστά την καρέκλα και όλα μαζί μας ρίχνουν κάτω. Βλέπετε, αν κανείς έχει ένα παράγοντα κινδύνου, έχει ένα κίνδυνο, αν έχει όμως πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου, τότε ο κίνδυνος δεν αθροίζεται, πολλαπλασιάζεται. Δηλαδή βλέπετε, αν έχει κανείς υπέρταση που είναι τριπλάσιος ο κίνδυνος και κάπνισμα που είναι διπλάσιος και εδώ χοληστερίνη τετραπλάσιος, όλα μαζί κάνουν δεκαεξαπλάσιο κίνδυνο. Δεν είναι άθροιση, είναι πολλαπλασιασμός περίπου. Και η θανατηφόρος τετράδα βλέπετε εδώ είναι ο διαβήτης, παχυσαρκία, υπέρταση και δυσλιπιδημία. Η υπέρταση σίγουρα είναι μια κατάσταση που πρέπει να μας ξεφύγει. Δυστυχώς μέχρι να φτάσουμε στην κατάσταση που είμαστε σήμερα, υπήρχαν σοφοί στον προηγούμενο αιώνα που έλεγαν ούτε λίγο ούτε πολύ ότι και μάλιστα ένας σοφός της εποχής εκείνης έλεγε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος στον άνδρα με υψηλή αρτηριακή πίεση κοίται στην ανακάλυψή της. Γιατί τότε κάποιοι ηλίθιοι είναι σίγουροι θα προσπαθήσουν να τη μειώσουν. Δηλαδή έλεγε ότι μην μπλέκεις με γιατρούς, κάτσε εκεί που είσαι γιατί θα πας για μαλλί και θα βγεις κουρεμένος. Και μάλιστα η αρρύθμιστη υπέρταση ρύθμισε και το ρου της ιστορίας. Εδώ βλέπετε τη συμφωνία της Γιάλτας που μοιράστηκε ο σύγχρονος κόσμος. Οι τρεις πλανητάρχες της εποχής εκείνης, βλέπετε οι δύο ακριανοί με ένα αετήσιο βλέμμα, βλέπετε alert. Ο μεσαίος εδώ με ένα πλανές βλέμμα, βλέπετε και εδώ σε λίγο θα καεί το χέρι του με το τσιγάρο. Ο άνθρωπος αυτός λειτουργούσε με πιέσεις 250. Βλέπετε εδώ στην εποχή εκείνη
Και βέβαια, ίσως ποιητική αδεία, λέω εγώ, μπορεί ο άνθρωπος αυτός να άκουσε κάποιες λέξεις όπως Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία κλπ. Νομίζω είναι κάποιο επιδόρπιο και είπε no thanks. Οπότε έτσι μοιράστηκε ο τότε κόσμος, ας πούμε, στον δυτικό κόσμο και τον ανατολικό. Όλα αυτά τα διέλυσε ο δάσκαλός μου στην υπέρταση, ο αείμνηστος Edward Fries, ο οποίος ήταν ο πρώτος που έδωσε φάρμακο στην υπέρταση και ήταν και μέντορας μου και μάλιστα λάτρης ελληνικής κουζίνας, γι' αυτό έζησε και 94 χρόνια, ο οποίος μας άνοιξε τα μάτια, μάλιστα μου έλεγε ότι όλη η θάλαμη των νοσοκομείων παλιά ήταν γεμάτη με επιπλοκές αρρύθμισης της υπέρτασης. Αυτός οργάνωσε την πρώτη μελέτη τυχιοποιημένη στον κόσμο, που απέδειξε ότι με φάρμακο, με θεραπευτική συνιστούμε, υπάρχουν κάπου 4.000 συσκευές στην αγορά, μόνο όμως λίγες από αυτές έχουν αξιολογηθεί με μελέτες και πιστοποιημένες, και βλέπετε οι 9 στις 10 είναι μη πιστοποιημένες. Άρα πρέπει να παίρνουμε πιστοποιημένες συσκευές που θα είναι αξιόπιστες, γιατί αν με το καλημέρα δεν έχουμε καλή και σωστή μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, όλα τα άλλα πάνε περίπατο. Και από την άλλη μεριά πρέπει να μετράμε σωστά την πίεση. Βλέπουμε όλοι, ένα παράδειγμα, σταματάει κανείς έξω από ένα φαρμακείο με τα αλάρμ, κατεβαίνει κάτω, κορνάρουνε από πίσω, μπαίνει μέσα σε ένα φαρμακείο, σηκώνει το μανίκι ταυτόχρονα, το απλώνει, βγάζει ο φαρμακοποιός το πιεσόμενο, το βάζει, μετράει γρήγορα την πίεση, φωνάζουν οι άλλοι απ' έξω, του λέει ξέρω εγώ ένα 160 πόμπο τρέχα στο γιατρό σου. Ο άνθρωπος αυτός, αν δεν μετρήσει την πίεση σωστά, δηλαδή σε ήρεμες συνθήκες, να μην έχει πιει καφέ τουλάχιστον μισή ώρα, να μην έχει καπνίσει, να κάθεται, να κουμπάει πλάτη πίσω, να μην έχει γεμάτη κίστη, να κουμπάει το χέρι στο τραπέζι, να βάζει το περιβραχιόνιο, να κουμπάει τα χέρια, τα πόδια κάτω, βλέπετε, να είναι πιστοποιημένο το πιεσόμετρο, είναι πολύ σημαντικό αυτό, και μόνο έτσι θα μετρήσει την πίεση, θα περιμένει 3 λεπτά, θα μετρήσει μία φορά, δεν θα την κοιτάξει καθόλου, θα μετρήσει, θα περιμένει άλλα 3 λεπτά, θα μετρήσει δεύτερη και θα κρατήσει τη δεύτερη ή αν έχει διαφορά θα κάνει και μία τρίτη μέτρηση. Σε ποιο χέρι μετράμε την αρτηριακή πίεση? Οι περισσότεροι λένε γιατρέ στο αριστερό που είναι και της καρδιάς, λες και το άλλο είναι του γείτονα. Όμως και στα δύο στην αρχή μετράμε την πίεση και από εκεί πέρα διαλέγουμε αυτό που είναι υψηλότερη η πίεση και συνήθως είναι το δεξί χέρι. Γιατί καθώς περνάει η ηλικία εμφανίζεται αθυροσκλήρωση εδώ στην υποκλίδια αρτηρία με αποτέλεσμα να έχουμε χαμηλότερη πίεση στο αριστερό χέρι και μεγαλύτερη στο δεξί, άρα μετράμε στο δεξί που είναι η κανονική αρτηριακή πίεση. Δυστυχώς έχουμε κάπου 800 εκατομμύρια αρρύθμιστους υπερτασικούς. Στον ελληνικό χώρο ο ένας στους τρεις είναι αδιάγνωστοι, ο ένας στους τρεις είναι υποθεραπεία αλλά όχι ρυθμισμένος και μόνο ένας στους τρεις είναι καλά ρυθμισμένος. Αλλά βλέπετε ότι έχουμε έλλειμμα θεραπείας και δεν περιμένουμε ούτε με τα σκόρδα, βλέπετε εδώ πέρα, ούτε με διάφορες καταστάσεις. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο ζωής και εκεί που χρειάζεται να δώσουμε, ευτυχώς έχουμε πολλά και καλά φάρμακα που κάνουν καλή δουλειά. Η δουλειά που παίρνει στο σπίτι ο ασθενής είναι το διαζύγιο με το αλάτι, το κρυφό και το φανερό, είναι πολύ σημαντικό και κυρίως το κρυφό αλάτι, βλέπετε εδώ τα τυριά, οι ελιές, τα αλατικά είναι βόμβες αλατιού και κυρίως οι επεξεργασμένες τροφές. Κοιτάξτε τη διαφορά, το απλό ψητό κοτόπουλο πόσα μιλιγκράμμ αλατιού έχει και κοιτάξτε οι επεξεργασμένες τροφές, 62 μιλιγκράμμ εδώ, 600 μιλιγκράμμ εδώ, τεράστια διαφορά. Και βέβαια εκεί που χρειάζονται φάρμακα δίνουμε. Και πολλές φορές ακόμα και αδαεί άτομα μας λένε ότι μπορεί να δώσουμε και 2 και 3 φάρμακα για να πετύχουμε το στόχο και ευτυχώς τα τελευταία χρόνια η φαρμακευτική βιομηχανία έχει πετύχει ώστε να παντρεύει 2 ή 3 φάρμακα σε ένα χαμπάκι και έτσι κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη και τη συμμόρφωση των ασθενών πιο εύκολη γιατί τα παίρνουν πιο εύκολα και είναι σημαντικό αυτό. Περνάμε στην άλλη μάστιγα που είναι ελληνικό προνόμιο, βλέπετε εδώ αυτός ο Ευριακλής Μερακλής που καπνίζει με όποιο τρόπο βρίσκει, το κάπνισμα, και μάλιστα παλιά βλέπετε ότι διαφήμιζαν οι γιατροί μια συγκεκριμένη μάρκα τσιγάρων ότι είναι τα καλύτερα και ότι είναι, ή εδώ βλέπετε η διαφήμιση και η καπνοβιομηχανία
Επιστράτευε ωραίες κυρίες αγυνευτικές με ένα τσιγάρο στο χέρι που υποσχόταν το παράδεισο μέσα από το κάπνισμα, ή εδώ βλέπετε το γόη, το James Dean εδώ με το τσιγάρο στο χέρι, ή εδώ το Humphrey Bogart ή τη Marlene Dietrich, που βέβαια στο τέλος οδηγούν στον κόσμο του Marlboro, βλέπετε με τους μαρμάρινους ή ξύλινους σταυρούς. Και δυστυχώς το κάπνισμα δεν υπάρχει κατάσταση στον οργανισμό να μην την επηρεάζει. Τι προκαλεί, τι δεν προκαλεί, έπρεπε να λέμε. Οξία φράγμα μυοκαρδίου, αορτικά νευρίσματα, περιφερική αγκιοπάθεια, αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια και ευνίδιο θάνατο. Και κοιτάξτε εδώ οι πνεύμονες ενός μη καπνιστή και κοιτάξτε εδώ οι πνεύμονες καμένη γη ενός καπνιστή. Μόνο η εικόνα τα λέει όλα. Για ποιο λόγο? Οι βρόχοι μας και τα βροχιόλια εδώ έχουν ένα επιθύλιο, μια φόδρα δηλαδή, που, λέγεται κροσωτό επιθύλιο αυτό και είναι όπως τα στάχια ενός αγρού. Τα στάχια αυτά κινούνται με μια ορισμένη ταχύτητα, ώστε τι κάνουν? Τους ρήπους που παίρνουν κατά διάρκεια της ημέρας, το βράδυ προσπαθούν αυτά τα στάχια να τους διώξουν προς τα έξω, γι' αυτό βλέπετε και οι καπνιστές το πρωί που ξυπνάνε έχουν φλέματα, γιατί είναι η προσπάθεια του πνεύμονα να διώξει αυτά τα σκουπίδια. Όταν κανείς καπνίζει μόνιμα, αυτά τα στάχια αρχίζουν σαν να είναι πατημένα. Οπότε δεν έχουν αυτή τη δράση του να διώξουν αυτές τις τοξικές ουσίες και έτσι αρχίζει ο κατήφορος και μένουν αυτές τις τοξικές ουσίες στο πνεύμονα και δημιουργούν καρκίνο και χρόνια φρακτική πνευμονοπάθεια. Και βλέπετε εδώ πέρα πώς βλέπετε ανάβοντας ένα τσιγάρο, πώς εγκαθιστούμε, βλέπετε εδώ χαριτολογώντας επιτυχώς το καρκίνο και τη στεφανία νόσο ή τη γενικότερα την αγκιοπάθεια. Δυστυχώς οι γυναίκες, μια και θέλουν ισότητα σε όλα τα επίπεδα, έχουν πάρει παλιά, αν βλέπαμε γυναίκα με καρκίνο του πνεύμονα, τη βγάζαμε φωτογραφία. Σήμερα δυστυχώς οι γυναίκες έχουν πάρει ισότητα με τους άντρες στο θέμα του καρκίνου του πνεύμονα και έχουν και μεγαλύτερη θνητότητα. Και το βλέπετε από καρκίνο του πνεύμονα που προέρχεται από το κάπνισμα, κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους περισσότερο οι γυναίκες παρά οι άντρες καπνιστές, από μια μεγάλη μελέτη. Και βλέπετε ότι είναι 20 φορές μεγαλύτερος ο κίνδυνος στις γυναίκες παρά στους άντρες. Γιατί ο οργανισμός των γυναικών απορροφάει σε μεγαλύτερη ποσότητα βλαβερών χημικών ουσιών και βλέπουμε ότι το κόψιμο του καπνίσματος, αυτό είναι το μήνυμα, πως μειώνει τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο πνεύμονας γυναίκες κατά 70%. Και κοιτάξτε εδώ ένας πνεύμονας καθαρός και εδώ ένας πνεύμονας με καρκίνο. Και εδώ βλέπουμε ότι το τσιγάρο σκοτώνει πρόωρα σχεδόν 5 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο, μισή χώρα μας δηλαδή, και από το σύνολο των ανθρώπων που ζουν σήμερα 500.000 θα πεθάνουν, 500 εκατομμύρια με συγχωρείτε, θα πεθάνουν από το κάπνισμα. Απ' την άλλη μεριά, εγώ αν ήμουν γυναίκα να σου πω την αλήθεια και να με έδαιναν στην καρέκλα να καπνίσω, δεν θα κάπνιζα. Γιατί μια και όλες οι γυναίκες θέλουν να έχουν φρέσκο και νεανικό δέρμα, δυστυχώς τσιγάρο και νεανικό δέρμα δεν πάνε μαζί. Γιατί οι καπνιστές, οι καπνίστες μάλλον, έχουν τριπλάσια πιθανότητα εμφάνιση ρητίδων στο δέρμα, το τσιγάρο αφυδατώνει, μειώνει τη βιταμίνη Α που λειτουργεί προστατευτικά. Και εδώ για του λόγου του αληθές βλέπετε εδώ μια 20άρα καπνίστρια και εδώ βλέπετε μια 35άρα μεγαλύτερη αυτή. Και βλέπετε το τραγικό είναι που και μόνο αυτό κανείς να ακούσει, δεν χρειάζεται άλλο λόγο για να κόψει το κάπνισμα, είναι ότι η καπνοβιομηχανία, όταν στην Αμερική είχε ξεκινήσει η καμπάνια για διακοπή του καπνίσματος, έλεγαν στις κυβερνήσεις, ξέρετε τι, αφήστε τους να καπνίζουν. Το κάπνισμα συμφέρει, γιατί τα χρήματα που γλιτώνουμε από τις μη καταβληθείς συντάξεις είναι πολύ περισσότερα από αυτά που δαπανούνται για υπηρεσίες υγείας. Δηλαδή έλεγε στο κράτος, άσου να καπνίζουν να πεθαίνουν πιο γρήγορα, γιατί γλιτώνουμε λεφτά. Βέβαια το κάπνισμα, μην ξεχνάμε, είναι μια εξάρτηση και σωματική και ψυχική και θέλει σοβαρή δουλειά και κίνητρα για να το κόψει κανείς, γιατί αφενός κολλάζει και Άγιος από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα. Το θέμα είναι ότι η διαφήμιση το έχει χρησιμοποιήσει αρνητικά. Βλέπετε εδώ το κάπνισμα με φέρει πιο κοντά και αυτά τα μοιράζει ένα γραφείο τελετών.
που θα είναι πιο κοντά το κάπνισμα. Έχουμε τα πρωτεία. Τώρα, πριν μερικές μέρες ανακοινώθηκε από το Eurostat, έχουν πάρει τα... Πάλι ο ελληνισμός έχει πάρει τα πρωτεία. Εμείς έχουμε πάει στην τρίτη θέση, αλλά η Κύπρος έχει πάρει την πρώτη θέση, για να μην χάνουμε τα σκύπτρα. Βλέπετε ότι αδυνατίζει, γιατί πολλοί λένε γιατρέ, άμα καπνίζω το κάπνισμα, άμα κόψει το κάπνισμα θα παχύνω, αλλά να πάβει κιόλας. Το κάπνισμα, και επειδή είναι πολύ σημαντικό, εμείς αφιερώνουμε χρόνο στα παιδιά για να τους πούμε τα ολέθρια αποτελέσματα του καπνίσματος. Βλέπετε, 6 εκατομμύρια παιδιά καπνίζουν και έφηβοι στη ΣΥΠΑ. Μεγάλος κίνδυνος, γιατί ο πνεύμονας αναπτύσσεται και είναι πιο ευάλωτος. Οι καπνίστριες γεννούν έμβρια λιποβαρή κατά 200 γραμμάρια. Η θνητότητα σε πρόωρα είναι αυξημένη κατά 33%. Το κάπνισμα είναι υπεύθυνο για 200.000 περιπτώσεις βροχίτιδας πνευμονίας σε παιδιά έως 18 μηνών. Και οι μητέρες που καπνίζουν πάνω από 10 τσιγάρα είναι υπεύθυνες για τις νέες πολλές περιπτώσεις άσθματος κάθε χρόνο. Και βέβαια, η παρανοηδής αιμορραγία είναι 6 φορές συχνότερα σε παιδιά ή έφηβους που καπνίζουν. Το πάρα πολύ ολέθριο και σημαντικό είναι το παθητικό κάπνισμα. Βλέπουμε εδώ οι μερακλείδες Έλληνες και όχι μόνο που καπνίζουν μέσα στο δωμάτιο και έχουν δίπλα το παιδί, και εδώ βλέπετε κάνουν και χαριτομενιές εδώ με το τσιγάρο. Και γιατί πραγματικά το παθητικό κάπνισμα είναι σαν να ανάβουμε ένα τσιγάρο στο παιδί μας. Και κοιτάξτε εδώ, είναι πολύ τραγικό το να έχει κανείς ένα τασάκι δίπλα στο παιδί που ανάβει ένα τσιγάρο, και πολλές φορές τώρα ευτυχώς είναι όλο και λιγότερα τα περιστατικά. Έβλεπε το πρωί που οι γονείς πήγαιναν τα παιδιά στο σχολείο και μέσα πρωί-πρωί ήταν ντουμάνι το αυτοκίνητο από το τσιγάρο και καλά-καλά δεν έβλεπες ποιος ήταν μέσα. Και από την άλλη μεριά, λέμε χαριτολογώντας ότι επειδή το κάπνισμα είναι μαγιά, λέμε στους νέους, τι φταίνε οι νέοι να είναι παθητικοί μάγκες, αφού ο άλλος είναι μάγκας. Το σημαντικό είναι στις γυναίκες τις απειλεί περισσότερο, γιατί έχουν προβλήματα και στη σύλληψη και στην τεκνοποίηση, αποβάλλουν πιο εύκολα οι καπνίστριες γυναίκες που είναι εκτεθειμένες στο καπνό, και βέβαια το τσιγάρο και καλή φυσική κατάσταση δεν πάνε μαζί. Και αυτό που λέω χαρακτηριστικά, το πρόβλημα με το τσιγάρο είναι ότι μέχρι να σε σκοτώσει δεν σε αφήνει να ζήσεις. Αν κανείς δεν μπορεί να ανέβει μια σκάλα, δεν μπορεί να περπατήσει, να συνοδεύσει το παιδί του σε μια δραστηριότητα, τότε η ποιότητα ζωής του έχει πάει περίπατο. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε τεράστιες ωφέλειες από τη διακοπή. Μειώνει το κίνδυνο εφράγματος, και βέβαια εδώ βλέπετε σε αυτό το βίντεο που εδώ καπνίζει αυτό το σκυλάκι αρημανίως, το φωνάζει εδώ για να πάει να φάει η ιδιοκτήτριά του, και είναι βέβαια μια διαφήμιση μιας καμπάνιας εδώ βρετανικής, και λέει, και ξέρετε τι λέει, εγώ είμαι σκύλος, εσάς ποια είναι η δικαιολογία σας. Και βέβαια έχουμε κι άλλα περιστατικά εδώ που μπορεί να μας οδηγήσουν. Όλοι ξέρουμε ότι κάνουν κάποιοι διάλειμμα, βγαίνουν έξω να καπνίσουν το τσιγαράκι τους, να τα πουν, να έχουν τέλος πάντων το διάλειμμα τους κλπ. Και όλοι τον έχουμε δει αυτή την εικόνα. Εδώ ένας κύριος θα πάει να τους συναντήσει, να ανάψει και αυτό το τσιγαράκι του. Ξαφνικά βλέπετε φεύγει το μπαλκόνι, οπότε ο κύριος αλλάζει γνώμη και λέει δεν βαριέσαι, ας πάω πάλι στη δουλειά μου. Και εδώ βλέπετε είναι μια από το νοσοκομείο των Βετεράνων στην Αμερική, όπου λέει απαγορεύεται το κάπνισμα 25 πόδια μακριά από το κτίριο. Και πάμε τώρα στη χοληστερίνη, που ένα μέρος της είναι στο πιάτο μας, και υπάρχουν βέβαια και ακραίες περιπτώσεις εδώ στο γύρο. Και μια και οι Έλληνες είναι μερακλείδες, και το Πάσχα εδώ βλέπετε αυτή του αρκά η γελιογραφία. Ρωτάει ο Άγγελος εδώ αυτόν τον ευτραφή κύριο που άφησε το μάτιο του τον κόσμο και λέει εσείς πώς ήρθατε εδώ, και απαντάει το αρνί και λέει αυτός έφερε εμένα και εγώ έφερα αυτόν. Και εμείς βέβαια όσοι περήφανοι Έλληνες που είμαστε, λέμε, βλέπετε αυτός εδώ ο κύριος λέει όταν οι άλλοι ανακάλυπταν το κρέας εμείς είχαμε ήδη χοληστερίνη. Και βέβαια αυτά η χοληστερίνη, όπως είπαμε, όσο μεγαλύτερη χοληστερίνη έχει κανείς, τόσο αυξάνει η πιθανότητα εμφράγματος. Και κοιτάξτε εδώ στην Αμερική, λέει ψησταριά το έμφραγμα, heart attack grill, και έχει μάλιστα και ωραίες εδώ δελεαστικές κυρίες για να είναι ρεκλάμα, για να
μπει πιο εύκολα κάποιος μέσα. Και βλέπετε εδώ έχει μπέρκες που είναι απλό bypass, διπλό bypass και τριπλό bypass. Και μάλιστα το συνδυάζει και μια καλή τιμή στα τσιγάρα, οπότε όλα μαζί βλέπετε πάνε περίπατο. Εδώ μια κυρία ετοιμάζει ένα τριπλό bypass εδώ στον αποδέκτη. Και όλα γίνονται προληπτικά, με το, γιατί και εδώ πέρα τα επίπεδα, το λιπιδίο μας δεν τα γράφει στο μέτωπό μας. Πρέπει να ξέρουμε τα λιπίδια και η τριάδα των λιπιδίων ποια είναι. Είναι ο καλός που είναι η HDL, η καλή χοληστερίνη, ο κακός που είναι η LDL, η κακή χοληστερίνη, αυτή που κάθεται στα αγκία, και ο άσχημος που είναι τα τριγλυκερίδια. Αυτές είναι οι βασικές οντότητες των λιπιδίων που αντιμετωπίζουμε και πρέπει να βάλουμε στις θέσεις τους. Και δεν είναι άλλα καρτ. Βλέπετε εδώ πέρα, γιατρέ, λέει πόση χοληστερίνη έχω. Λέει 350 με απόδειξη, 120 χωρίς απόδειξη. Και πρέπει να ξέρουμε τι κίνδυνο έχει ο καθένας. Γι' αυτό είδατε στις εξετάσεις που παίρνετε από τα μικροβιολογικά εργαστήρια, όσα τουλάχιστον βάζουν αυτές τις φυσιολογικές τιμές. Αν κανείς είναι χαμηλού κινδύνου, πρέπει να πάει την LDL του στο 116. Αν είναι μετρίου κινδύνου, πρέπει να την πάει κάτω από 100. Αν είναι υψηλού κινδύνου, να την πάει κάτω από 70 αλλά και 50% από ό,τι ξεκίνησε. Και αν είναι πολύ υψηλού κινδύνου, να την πάει στο 55. Μάλιστα, αν πάει και ένα δεύτερο έμφραγμα, πρέπει η LDL του να κατέβει ακόμα περισσότερο και να πάει στο 40. Άρα βλέπετε, είναι δύσκολη δουλειά, γιατί μόνο έτσι θα σώσουμε τους ασθενείς να μην πάθουν έμφραγμα ή επανέμφραγμα. Και βέβαια πάλι με φραπελιά δεν γίνεται να θεραπευτούμε, ούτε και με μεγαλόσταυρους όπως ο κύριος αυτός. Έχουμε ευτυχώς και εδώ τις στατίνες βασικά, αλλά και άλλα φάρμακα τώρα καινούρια που μειώνουν τη χοληστερίνη και μας προστατεύουν και βελτιώνουν και την HDL, την οποία βελτιώνει και η άσκηση. Σας κούρασα. Και τα φάρμακα, όπως σας είπα, έχουμε τεράστιο αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα, για τους παχύσαρκους, βλέπετε εδώ βγάζουν μέχρι και πανό, φωνιάδες των χοντρών διαιτολόγοι, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Βλέπετε, παλιά έλεγαν ο παχύς ευτεραφής είναι υγιής, τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε κυνηγός και έχει κατατίσει καρεκλοκένταυρος. Άρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Η παχυσαρκία στην Ελλάδα είναι σοβαρό πρόβλημα. Για οικονομία χρόνου δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Η παιδική παχυσαρκία είναι μεγάλο πρόβλημα και εμείς στις εξετάσεις των παιδιών που κάνουμε το τονίζουμε αυτό και βρίσκουμε με βιενικό τρόπο τρόπους να δώσουμε το πρόβλημα στους γονείς που μερικές φορές είναι αρνητικοί και νιώθουν ότι δεν, το παιδί είναι μια χαρά όπως είναι και δεν χρειάζεται να κάνει κάτι. Και βέβαια ανάλογα με το BMI, το σωματότυπο του παιδιού, αντίστοιχα θα δώσουμε οδηγίες. Και βλέπετε εδώ είναι μια ακραία περίπτωση, μια γυναίκα που πρέπει να τη σηκώσει γερανός εδώ. Ή το άλλο άκρο βέβαια, η νευρογενής ανορεξία, που σίγουρα δεν είναι ούτε αυτό το επιθυμητό. Παλιά βλέπετε δίνανε διάφορα ματζούνια στα παιδιά και λένε να κάνουν υγιή όπως τα γουρούνια. Να είναι, βέβαια δεν θα σφάξουμε τα παιδιά μας τα γουρούνια τότε. Τα θέλουμε υγιή και για πολλά χρόνια. Και σίγουρα η διατροφή στην παχυσαρκία παίζει ένα μεγάλο ρόλο, γιατί η καρδιά δυστυχώς δεν αντέχει τα πολλά κιλά και ο Ιπποκράτης το είχε πει αυτό χαρακτηριστικά, ότι οι παχαίες φόδρα κατά φύση ταχυθάνατοι γίγνονται, μάλλον των ισχνών. Και κοιτάξτε εδώ, ας πούμε, στην ηλικία των 40 χρόνων, μια γυναίκα μη καπνίστρια, κοιτάξτε πως αν το προσδόκιμο επιβίωσης είναι, βλέπετε, 7,1 χρόνια στους άνδρες και 5,8 γυναίκες, λέει, λιτώνεις χρόνια. Και το σημαντικό που το τονίζουμε στους γονείς είναι το πρωινό στα παιδιά. Έχει 30% πιθανότητες ένα παιδί που έχει σωστό πρωινό να γίνει παχύσαρκο. Μικρότερο μεσημεριανό γεύμα, δεν τρώνε δηλαδή ένα τεράστιο γεύμα το οποίο δεν θα κάψει οργανισμός, λιγότερο τσιμπολόγημα παχυντικών snacks, δηλαδή τα ντουλάπια, να φύγουν από τα ντουλάπια τα διάφορα ψιλολοίδια. Έχουν καλύτερες επιδόσεις τα παιδιά στο σχολείο, μεγαλύτερη συγκέντρωση, γάλα χωρίς κακάο ή ζάχαρη, παιδιά χωρίς πρωινό συνήθως έχουν υψηλότερη χοληστερίνη και προτάσεις για πρωινό έχουμε πλήστες όσες που είναι πραγματικές.
Βλέπετε, για παράδειγμα εδώ, ένα φλιτζάνι γάλα με δημητριακά πρωινού χωρίς προσθήκη ζάχαρης και ένα φρούτο, ένα τόστ με ψωμί ολικής άλυσης, μαργαρίνη, τυρί, γαλοπούλα και ένας φυσικός χυμός, ένα γιαούρτι με δημητριακά πρωινού χωρίς προσθήκη ζάχαρης και ένα φρούτο. Βλέπετε, έχουμε καταστάσεις για να οδηγήσουν σε αυτή την πυραμίδα που θα έχουμε μια καρδιοπροστασία. Και σίγουρα να μπει και το ψάρι στη διατροφή και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και μερικοί φτάνουν και στα άκρα για να κερδίσουν το ψάρι στη διατροφή τους. Βλέπετε αυτός πήρε το σολομό ή αρκούδα και κάνει τα πάντα να της πάρει το σολομό. Μέχρι ακραίες καταστάσεις βλέπετε εδώ πέρα. Να δούμε ποιος θα κερδίσει τα ωμέγα 3 του. Η ανθρώπινη ξυπνάδα νικάει και κερδίζει τον επιούσιο και τα ωμέγα 3 του. Υπάρχει και η θρησκευτική άποψη που λέει κατάπια την περηφάνεια σου δεν έχει καθόλου θερμίδες, δεκτή και αυτή. Και από την άλλη μεριά είναι ο σαχαρώδης διαβήτης. Δυστυχώς ο διαβήτης είναι μια μάστιγα, μια πανδημία που δεν αφήνει τίποτα να μην το επηρεάσει. Βλέπετε, επηρεάζει την καρδιά, τους νεφρούς, τα αγκία στα άκρα, τα μάτια και την όραση, την περιφερειακή νευροπάθεια. Και κοιτάξτε εδώ πλήστες όσες καταστάσεις, τετραπλάσια αύξηση της καρδιακιακής θνητότητας, η κύρια αιτία που οδηγεί στον τεχνητό νεφρό, η κύρια αιτία τύφλωσης και η κύρια αιτία ακροτηριασμού άκρων αν συνδυάζεται μαζί και με την υπέρταση. Και αν υπάρχει κληρονομικότητα στο διαβήτη, τότε πρέπει να έχουμε πολύ το νου μας. Τα συμπτώματα που έχουμε όσον αφορά το σαχαρό διαβήτη τύπου 1 είναι ανεξήγητη πολυδιψία, ξεροστομία, πολυουρία, πολυφαγία αλλά με απότομη απώλεια βάρους, αίσθημα αδυναμίας, κούρασης και πολλές φορές μπορεί να πέσουν και σε κόμμα. Είναι στην αιρή ηλικία αδύνατη και τα άτομα αυτά έχουν σαχαρό διαβήτη τύπου 1 και είναι από τα συμπτώματα, βλέπουμε τη γλυκόζη στα ούρα και κάνουμε και δοκιμασία γλυκόζης για οικονομία χρόνου, δεν μπορώ να επισέλθω. Και σίγουρα επειδή πλέον λεφτά δεν υπάρχουν και στη χώρα μας αλλά και στους ασθενείς, δυστυχώς όμως βλέπετε καταστάσεις που χρειάζονται λεφτά, όπως φάρμακα και χειρουργία, βλέπετε έχουμε ουρά, η αλλαγή του τρόπου ζωής, δηλαδή η δουλειά που πρέπει να πάρει ο ασθενής στο σπίτι, βλέπετε κανένας. Και μου θυμίζει αυτό το περιπτερά που ζήτησε κάποιος ένα τσιγάρο, ένα πακέτο τσιγάρα και πάντα ζητάμε άλλες λύσεις πιο εύκολες και έγραφε ότι το τσιγάρο προκαλεί ανικανότητα. Και λέει στον περιπτερά δώσε μου το άλλο με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα βλέπετε ότι δυστυχώς λειτουργούμε στροθοκαμιλίστικα. Τελειώνοντας θα έλεγα ότι η ζωή είναι ένα σεξουαλικά μεταεδόμενο σύνδρομο, δυστυχώς με 100% θνητότητα. Αυτή τη θνητότητα το 100% δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, μπορούμε όμως να καθυστερήσουμε την έλευσή του. Γιατί όπως λέει ο Εργάς, το πότε θα πεθάνεις είναι σαν το μεγάλο δάκρυο του ποδιού σου, δεν είναι στο χέρι σου. Όμως εμάς είναι στο χέρι μας. Γνωρίζοντας όλα αυτά που είπα απόψε και πιστεύω να μην σας κούρασα και προλαβαίνοντας τις καταστάσεις για να μην φτάσει κανείς στο αμήν ή να περιμένει, βλέπετε, ακραίες περιπτώσεις, να αποφεύγουμε κακοτοπιές, βλέπετε εδώ, να βρίσκουμε έξυπνες λύσεις, να κοιτάμε με στοργή εμείς οι γιατροί τους ασθενείς μας και εμείς αγωνείς τα παιδιά μας, αλλά και γενικότερα τον οργανισμό μας, να το σεβόμαστε για να έχουμε πολλά και καλά χρόνια, όπως αυτή η τυπική μάνα που κυνηγάει το παιδί εδώ που διαδηλώνει να φορέσει μπλούζα να μην κρυώσει, ή η πιο extreme μάνα βλέπετε που έχει κάνει το σεμεδάκι εδώ, ώστε τι, ώστε να οδηγήσουμε τον κόσμο, τους ασθενείς μας και στη σωστή θεραπευτική γραμμή και το σωστό θεραπευτικό τρένο, ώστε να έχουν μια καλή ζωή και βλέπετε ένα δελεαστικό νούμερο στα κεράκια των γενεθλίων. Τους. Και επίσης πρέπει να καταλάβετε ότι ποτέ δεν είναι αργά να έχουμε μια αρμονία και να είμαστε κοντά στη φύση ώστε να έχουμε μια καλή ζωή και ποιοτική ζωή. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ελπίζω να μην σας εξόντωσα. Όχι. Προσπάθησα να είναι πιο ανάλαφρη τέλος πάντων, χωρίς να χάνεις επιστημονικότητα. Νομίζω έχουμε χρόνο αν μπορούμε να ανάψουμε τα φώτα. Τώρα πλέον δεν χρειαζόμαστε.
Γιάννη από εκεί δεν ήταν ο Ζανάβου. Φώτα. Εκεί δίπλα είναι. Είμαι ανοιχτός σε ερωτήσεις, διευκρινήσεις, σχόλια που προσπάθησα να δώσω πολλές πληροφορίες. Δεν είμαστε πολλοί, είμαστε λιγότεροι από όσο περίμενα. Σε μια αντίστοιχη εκδήλωση είχαμε και τις δύο αίθουσες γεμάτες και την πίσω με ταυτόχρονη σύνδεση. Αλλά πιστεύω έστω και ένας να ήταν σε αυτή την αίθουσα, αν έπαιρνε ένα όφελος, νομίζω θα είχαμε κέρδος. Και